Χελμάνης, Βίτος, Βάλτερς, Μαζούτης και Σούντοφ, οι πέντε για την Ρίγα. Ένα παιχνίδι, είπαμε, με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το Μαρούσι με νίκη βολεύεται, αλλά τότε θα πρέπει να κάνει 3 στα 3 στα εναπομείναντα παιχνίδια για να προκριθεί. Ο κύριος Μπιτών, ο κύριος Πατέρνικο και ο κύριος Πέρες, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Εάν νικήσει με περισσότερους από 14 πόντους, τότε και δύο νίκες ενδεχομένως θα είναι αρκετές. Ακριβώς. Το σημερινό παιχνίδι έχει και την μορφή διαδήλωσης για τους λόγους που θα συζητήσουμε τώρα με τον Θανάση Αστούλια. Ενώ εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον προπονητή του Αμαρουσού, τον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο. Στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, λοιπόν, σήμερα δίπλα στον πάγκο του Αμαρουσού ο Κώστας Κατέβας, δίπλα στον πάγκο της Ρίγα ο Θανάσης Αστούλιας, που θα μας μιλήσει και για αυτή τη διαμαρτυρία που θα κάνουν σήμερα οι φίλοι του Αμαρουσού. Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, υπάρχει προγραμματισμένη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Ποια μαρτυρία, ούτε συλλαλητήριο, αλλά τέλος πάντων μια τοποθέτηση εκ μέρους των ανθρώπων, των φιλάθλων του Αμαρισσού για τα όσα συμβαίνουν στην υπόθεση του ποδοσφαίρου, του γηπαιδικού ποδοσφαίρου, του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ναι, πρέπει να εξηγήσουμε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση από την ομάδα του Αμαρισσού, μια ανακοίνωση από την οικογένεια Βοβού δηλαδή. Ακριβώς. Χθες η οικογένεια Βου ανακοίνωσε μέσω μιας ανακοίνωσης που έστειλε στον τύπο και μέσω του site ότι αυτό το match μπορεί να είναι και το τελευταίο στην ιστορία του Αμαρουσίου, συνδέοντας την λειτουργία και την ύπαρξη της ΚΑΕ Αμαρουσίου με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί όπου η εταιρεία του κ. Βου είναι ανάδοχος και η κατασκευάστρια εταιρεία, αυτή που έχει αναλάβει να κατασκευάσει το γήπεδο. Με λίγα λόγια, ο κύριος Βοβός είπε ότι εάν δεν προχωρήσουν τα έργα με βάση τα τελευταία προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Σχολείο της Επικρατείας και τη διαμαρτυρία των 130, αν θυμάμαι καλά, ανθρώπων. 131. Όσοι ήταν και στο γηπεδικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι μαγικός αριθμός αυτό το 130. Απαιτούνται νομίζω συγκεκριμένες υπογραφές για να πάει υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, πάντως για αυτή την σύνδεση των δύο διαφορετικών πραγμάτων, της κατασκευής ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ακριβώς. Με την εταιρεία της οικογένειας Βοβού να είναι ανάδοχος. Ναι. Και με την εύρυθμη λειτουργία της ΚΑΕ του Αμαρουσίου, της μπασκετικής ομάδας του Αμαρουσίου. Για τη σύνδεση αυτών των πραγμάτων θα ζητήσουμε μερικές διευκρινήσεις στο ημίχρονο, εάν είναι εδώ ο κύριος Βοβός, από τον ίδιο δηλαδή, έτσι. Γιατί έχει... Βεβαίως και θα ζητήσουμε. Έχει πολλές παραμέτρους αυτή η ιστορία. Από ό,τι ξέρουμε, ο κύριος Βοβός θα έρθει στο γήπεδο σήμερα, θα είναι παρόν. Και, μάλιστα... και θα είναι καλύτερο να μας τα εξηγήσει ο ίδιος όλα αυτά. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται είναι προγραμματισμένη και μια συνέντευξη που μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά εμείς θα τον πιάσουμε στο ημίχρονο, θα τον δούμε, θα τον ανακαλύψουμε αν είναι για εδώ, να μας δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ακριβώς. Πάντως δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που έχουν έρθει σήμερα εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους με την πρόσφατη ανακοίνωση της οικογένειας Βούκια σε σχέση με, με το μέλλον της ομάδας του Αμαρουσίου. Πάντως, αν όλοι αυτοί που είναι σήμερα εδώ. Μπορεί αρκετοί από αυτούς να είναι και εργαζόμενοι στην εταιρεία του κ. Βοβού. Δεν αποκλείεται, αλλά αν όλοι αυτοί ήταν και πήγαιναν στο γήπεδο του Αμαρουσίου, όχι σε κάθε παιχνίδι, αλλά σε περισσότερα παιχνίδια, το Χριστό του Αγίου θα ήταν γεμάτο σε κάθε μάτσο. Έχεις δίκιο. Πάντως, βλέπω ότι ο κ. Άρης Βοβός τώρα μπήκε στο γήπεδο και πάει να καθίσει στην πρώτη σειρά των επισήμων. Οπότε, Θανάση, θα έχεις την ευκαιρία να ζητήσεις αυτές τις απαραίτητες εξηγήσεις ή διευκρινήσεις στο ημίχρονο, γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε, Παναγιώτη. Το παιχνίδι ξεκίνησε λοιπόν με τον Μαυροειδή και στην κορυφή τον Μαυροκεφαλίδη. Μεγάλη σημασία το τι θα γίνει σήμερα στις ρακέτες του Αμαρουσίου και της Ρίγα. Από το high post άστοχο σουτ από τον Μαυροκεφαλίδη, rebound για την Ρίγα. Το Μαρούσι που έχει στη διάθεσή του τον πρώτο του σκόρερ, τον Χαραλαμπίδη που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα. Έχει και τον Μπιλικής, ο Καϊμακόγλου είναι η μοναδική απώλεια, ενώ στην δωδεκάδα είναι ο Νόντας Παπαντονίου, ο πιτσιρικάς πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα των εφήβων. Ο Κις με την κατοχή της μπάλας μετά το άστοχο σούτ από την Ρίγα. Μαυροκεφαλίδης κερδίζει το φάουλ. Εδώ βλέπετε τον κύριο Βοβό. Το φάουλ από τον Χελμάνης. Και να πάμε και στον πάγκο του Αμαρουσίου. Ο Κώστας Κατέβας να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες από εκεί. Κώστα.
Καταρχήν, οι απουσίες του Σούλη Μαρκόπουλου έχουν να κάνουν αρχικά με τον Καϊμακόγλου, ο οποίος είναι εκτός για μεγάλο διάστημα και δεν είναι σίγουρο το αν θα αγωνιστεί και το Σαββατοκύριακο, και τον Στεφανίδη που υποφέρει από ίωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες του έμπειρου τεχνικού, μίλησε στον Μαυροειδή και του είπε να έχει τον νου του στον Σούντοφ, γιατί είναι ψηλός, ο οποίος βγαίνει από την ρακέτα και γενικώς χρειάζεται γρήγορα πόδια στον, να τον αντιμετωπίσει κάποιος. Είναι ένας ψηλός που έχει έφεση στο περιφερειακό σουτ. Δεν παίζει δηλαδή πολύ συχνά κοντά στο καλάθι, με πλάτη, με πρόσωπο κοντά στο καλάθι, αλλά προτιμά να σουτάρει από μακριά και έκανε ζημιά στο Μαρούσι στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ένας τύπος 2-21 με εξαιρετικό σουτ και ο Μαυροειδής πρέπει να είναι πιο προσεκτικός σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση. Πάρω λίγο το κλέψιμο από τον Κις, η μπάλα χαμηλά και εύστοχο σουτ από τον Άιγκαρς Βίρτολς, παίκτης που έχει εμπειρία και από σημαντικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως το Ισπανικό με την φανέλα της Φουελαμπράδα. Μαυροκεφαλίδης από την κορυφή. Χαραλαμπίδης πάμε πρώτο σκόρε του Αμαρουσίου. Παίρνει το σκριν και σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος και από τα χέρια του Δημήτρη Μαυροειδή. Κατοχή ξανά για την Ρίγα. Εδώ ο Μαυροειδής με πολλή δουλειά σήμερα απέναντι στον Σούντοφ, αλλά και επιθετικά. Η Ρίγα που σουτάρει τρελά και σουτάρει και με πολύ καλό ποσοστό, κοντά στο 50% στα τρίποντα, γύρω στο 55% γενικώς στα περιακά της σουτ. Καλή κυκλοφορία της μπάλας σε αυτή την περίπτωση από τη Ρίγα, αλλά το σουτ είναι ανεμικό από τον Σούντοφ. Είναι καλύτερο σουτέρ, μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα από αυτά, όπως και ο Κελμπάνης που αστοχεί και ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης κάνει σταυρωτές, η πάσα στην καρδιά της ρακέτας για τον Μαυροειδή, πάει να βγάλει έξω και κερδίζει φάουλ από τον Μπρούνο Σούντοφ. Να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι στο παιχνίδι το πρώτο στην Λετωνία, το Μαρούσι 2,5 λεπτά περίπου πριν από το φινάλε ήταν μόλις 6 πόντους πίσω, αλλά δέχτηκε σερί 8-0 με αποτέλεσμα να χάσει με την μεγάλη διαφορά των 14 πόντων, που καλείται για να έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης να καλύψει σήμερα. Ο Κις. Πολύτιμη η συνεισφορά του επιθετικά και οργανωτικά. Χαραλαμπίδης, Μαυροκεφαλίδης θέλει να πάει μέχρι μέσα, έξω για τον Κις που σουτάρει για τρεις και αστοχή. Rebound από τον Σούντοφ και ο Βίτολς. Βίτολς ένας αξιοπρεπέστατος χειριστής. Ο Κελμάνης με τον Μαυροειδή τώρα σε αλλαγή μαρκαρίσματος, που θα επέτρεπε την διείσδυση της Ρίγα εάν γινόταν με καλύτερο τρόπο. Κερδίζει το φάουλ από τον Κις πάντως ο Άιγκαρς Βίτολς. Και ξανά η προσπάθεια του Βίτολς. Πάμε στην Φουελαμπράδα, στην Βέντσπιλς, στη Σκόντο, ξεκινώντας από την Λετωνία, από την Αντάζη. Και καλός σκόρερ και καλός σουτέρ επίσης. Σουτ για τρεις από την γωνία. Ένα ακόμη άστοχο για την Ρίγα. 0 στα 3 στο ξεκίνημα και 1-2 δίποντα. Κις, Μαυροκεφαλίδης, Χαραλαμπίδης. Έχει την baseline ανοιχτή. Βγάζει στη γωνία στο Στίβενσον, αμαρκάριστος. Εκτελεί, αστοχή και αυτός. Ο Κις μαζεύει το rebound. Ανανέωση επίθεσης για το Μαρούσι. Στίβενσον. Μαυροκεφαλίδης ψηλά. Αισθητήσει, σταματάει την τρίπλα του. Ο Κις παίρνει screen, επιστρέφει στο Μαυροκεφαλίδη που αστοχεί. Αστοχεί και ο Μαυροειδής, παίρνει ένα ακόμη εξαιρετικό rebound. Τρεις χαμένες ευκαιρίες και με την τέταρτη ο Μαυροκεφαλίδης θα σκοράρει για το προβάδισμα του Αμαρουσίου 3-2. Γρήγορα, γρήγορα, τρία επιθετικά rebound από το Μαρούσι. Αρχίζει τα καλάθια δεύτερης ευκαιρίας να μπαίνουν. Αμαρκάρει στο σουτ και πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Βίτολς για τη Ρίγα. Είπαμε ότι σουτάρει εξαιρετικά για τρεις η Ρίγα. Ένα στα τέσσερα τώρα στο ξεκίνημα. Χαραλαμπίδης, Μαυροκεφαλίδης. Χαραλαμπίδης αμαρκάρει στο τρίποντο σε ακόμη μια περίπτωση εύστοχη. Και αυτή τη φορά είπε στο Αμαρουσίου. 6-5. Χαραλαμπίδης που είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι με την Ρωάν. Παιχνίδι που είχατε δει επίσης ζωντανά από την ΕΡΤ. Άστοχο σουτ από τον Βάλτερς, μας εκδιασμού για τον Χαραλαμπίδη που ολοκληρώνει και αυτή τη φάση. 8-5 στο συν 3 το Μαρούσι. Ξεκινάει καλά ο Χαραλαμπίδης, έχει ανάγκη τη βοήθειά του, ειδικά στο σκοράρισμα ο Σούλης Μαρκόπουλος. Το Μαρούσι φέτος
Δεν έχει τον Μιλισάβλεν, τον παίκτη δηλαδή που δημιουργούσε και εκτελούσε όταν χρειαζόταν πέρσι. Κυρίως όμως δημιουργούσε για να σουτάρει ελεύθερος πολλές φορές πίσω από σκρίνο Στίβενσον. Παραλαμπίδης τουλάχιστον βοηθάει στο ένα από τα δύο αυτά κομμάτια, βοηθάει στο σκοράρισμα στα τελευταία παιχνίδια. Στην εκπληρωή της επίθεσης η διείσδυση, η μπάλα μένει στα χέρια των παικτών της Ρίγα. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Κατοχή λοιπόν για το Μαρούσι, που έχει βεβαίως Γιώργο Διαμαντόπουλο πλέον στις τάξεις του. Τον πήρε γιατί σε πολλά παιχνίδια ο Χαρλαμπίδης δεν είχε αποδώσει αυτά που περίμενε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χρειαζόταν μία ακόμη περιφερειακή λύση. Δεν είχε βοηθήσει στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου ούτε ο Πάντους και γι' αυτό κόπηκε από το ρόστερ της ομάδας του Αμαρουσίου. Χαρλαμπίδης φάουλ από τον Βάλτερς, τον Σάντις Βάλτερς, τον μεγάλο γιο του μεγάλου Βάλτης Βάλτερς και αδελφό του Κρίσταψ που τον είχαμε δει στην Ελλάδα με τον Πανιόνιο το 2002-2003. Time out, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέγεται ότι οι Εσκιμόοι έχουν δεκάδες λέξεις για να περιγράψουν το χιόνι. Η Σμήλα έχει μία αίσθηση που τις περιλαμβάνει όλες. Η αίσθηση της Σμήλα στο χιόνι. Ένα διαφορετικό αστυνομικό θρίλερ για το χιόνι που καλύπτει τα πάντα εκτός από την αλήθεια. Η αίσθηση της Σμήλα στο χιόνι. Απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη ΝΕΤ. Το Μαρούσι προηγείται 8-5 της Ρίγα με ένα επιθετικό κρεσέντο του Κώστα Καραλαμπίδη με ένα τρίποντο και ένα δίποντο. Τρεις πόντοι από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Μοναδική επιθετική απειλή από την Ρίγα για την ώρα είναι ο Βίτολς με 5 πόντους. Το Μαρούσι που θέλει δημιουργικό παιχνίδι από τους περιφερειακούς και split out, πολλά split out για ελεύθερα σούτ, αλλά περισσότερα για τις οδηγίες του Σούλη Μαρκό που θα μας πει ο Κώστας Κατέβας. Έλα Κώστα. Θέλει να γυρίζει μπάλα ο τεχνικός του Μαρουσίου από τη μία πλευρά στην άλλη ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για καλά σουτ και η άλλη οδηγία που έδωσε ήταν στους ψηλούς τους, τον Μαυροειδή και τον Μαυροκεφαλίδη, όταν αυτοί κλείνονται και έρχεται βοήθεια κάτω από το καλάθι ενώ επιτίθεται να ψάχνουν ώστε να βρουν τον ελεύθερο παίκτη που βρίσκεται έξω στην περιφέρεια για ελεύθερο σουτ. Κακά τα ψέματα, μέχρι τώρα η δύναμη του Αμαρουσίου είναι η ψηλή του, η πιο αξιόπιστη του γραμμή. Ο Μπιλικής σουτάρει και ευστοχή σε μία ακόμη περίπτωση, 5 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, προβάδισμα 5 πόντων για το Μαρούσι. 10-5. Η μπάλα στον Βάλτερς, στον ζωγραφιστό. Αυτός τροφοδοτεί τον Χελμάνης που ολοκληρώνει την προσπάθειά του για το 10-7. Είδατε τον Μαυροειδή. Η βοήθεια δεν ήρθε, ήρθε αργά και έτσι ολοκλήρωσε ο Χελμάνης κάτω από το καλάθι. Κακή περιστροφή της άμυνας, δέχτηκαν backdoor. Ουσιαστικά πάσα εδώ. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Κις. Αστοχό το Μαρούσι, επιλέγει τα ελεύθερα περιφερειακά σουτ καθώς η Ρίγα επικεντρώνει στα μαρκαρίσματά της στο ζωγραφιστό. Πίσω από το σκριν το τρίποντο άστοχο από τον Βάλτερς και ο Κις. Παίρνει διάδρομο, αφήνει για τον Μαυροκεφαλίδη. Κις ξανά, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αμαρουσίου. Πάσα έξω δεν είναι καλή, ο Χαραλαμπίδης προλαβαίνει. Ο Στίβενσον, 5 δευτερόλεπτα. Ο Στίβενσον στον Μαυροειδή που δεν είναι προσεκτικός όμως και χάνει από τον Μαζούτης, ο Βάλτερς. Ο Μαζούτης ξανά, οργανωμένη επίθεση, έχει επιστρέψει το Μαρούσι, οργανωμένη επίθεση για την Ρίγα. Με τον Άντριος Μαζούτης. Ένα ακόμη τρίποντο άστοχο από τον Σούντοφ που δεν έχει ξεκινήσει καλά και αυτό είναι θετικό. Πάσα ενδιαφού για τον Μαυροειδή που σε ακόμη μια περίπτωση χάνει τον έλεγχο της μπάλας, κάνει ένα ακόμη λάθος. Κατοχή ξανά για τη Ρίγα. Η πάσα από τον Στίβενσον, ο Μαυροειδής πάνω στην τρίπλα, χάνει την μπάλα. Και χάθηκαν και δύο εύκολοι πόντοι εδώ γιατί ήταν φάτσα με το καλάθι. Γενικώς ο Σούλης Μαρκόπουλος ζητάει διεισδύσεις και πάσες έξω. Αυτή είναι η βασική οδηγία προς τον Κις κυρίως, αλλά και τον Χαραλαμπίδη. Διεισδύσεις, μπασίματα όσο περισσότερα μπορούν και πάσα στον ελεύθερο παίκτη που συνήθως είναι ο Στίβενσον να περιμένει μακριά. Μαυροκεφαλίδης έκοψε την πάσα, 6 δευτερόλεπτα απομένουν για την Ρίγα. Ο Σούντοφ θα σουτάρει από μέση απόσταση και θα ευστοχήσει. Βρίσκει το χέρι του λοιπόν ο Σούντοφ και 19. Κις, Χαραλαμπίδης,
Κάνει σταυρωτή, άμυνα στην τρίπλα καλή από τον Βάλτρας, δεν ολοκληρώνει όμως και δεν κλέβει. Στίβενσον δεν θα σουτάρει, Μαυροϊδής, 5 δευτερόλεπτα για το Μαρούσι, ένα ακόμη λάθος. Τρίτο συνεχόμενο για το Μαυροϊδή. Και αβίαστο κιόλας. Σόλης Μαρκόπουλος απορριμμένος κοιτά από τον πάγκο σε αυτή την επίθεση. Το Μαρούσι που έχει αυτά τα τρία λάθη του Μαυροϊδή και τρεις επιθέσεις με χαμένους εύκολους πόντους. Ο Μαζούτης, σουτ για τρεις και πάλι εύστοχο από τον Άιγκαρ Σβίτολς. Δεύτερο του εύστοχο τρίποντο, 2-2 έχει, 8 η πόντη του. Με ένα εύστοχο δίποντο σε δύο προσπάθειες. Κις στον Μαυροκεφαλίδη, που εύστοχη. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης ισοφαρίζει 12-12. Είτε εδώ ξανά την προσπάθειά του για δύο. Βίτολς, ωραία παιγμένο στο pick and roll, αλλά δεν ολοκληρώνει ο Σούντοφ την προσπάθεια. Δεν είναι και ο πιο ευκίνητος άνθρωπος του πλανήτη, από ό,τι φαίνεται. Βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 16 εκατοστά. Προτιμάει περισσότερο να σουτάρει από μέση και μακρινή απόσταση. Αν είχε καλύτερη σωματοδομή, θα ήταν να παίξει με προδιαγραφές για να αγωνιστεί στο NBA. Από πάντως, που έχει κάνει μικρά περάσματα. Έχει καλά στοιχεία, έχει πολύ καλά στοιχεία. Στους Indiana Pacers, στους Celtics, στους Cavaliers, μετά στη Maccabi Tel Aviv, στην Alicante, στην Λεμεσό στην Κύπρο και στην Λεόν. Τα περάσματα του Σούντοφ με μικρές καριέρες. Στο Γλυνιαδάκι που βρίσκει τον δρόμο για το καλάθι, είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Αμαρουσίου αντί του Μαυροϊδή που δεν ξεκίνησε καλά. Ο Γκραφς στον Μπέρτανς. Ένα ακόμη ελεύθερο τρίποντο άστοχο από τον Μαζούτης. Έχει την ευκαιρία το Μαρούσι να τρέξει με το Χαραλαμπίδη που σταματά, όμως η ρίγα έχει επιστρέψει και μεταφορά μπάλας από τον Χαραλαμπίδη. Τέταρτο λάθος του Αμαρουσίου που διατηρεί βραχία κεφαλή 2 πόντων 14-12. Η κίνηση που έκανε με το αριστερό χέρι, καπακώνοντας που λέμε την μπάλα, σφυρίχτηκε από τον Καρμέλο Παρτέρνικο, τον Ιταλό. Φάουλ από τον Κις στον Μαζούτης. Πήγε να τον προλάβει, τον κράτησε και δεύτερο φάουλ από τον Μπίλι Κις στο παιχνίδι που θα αντικατασταθεί από τον Φάνη Κουμπούρα. Κώστα Καδέβας, ακούμε. Η οδηγία που δόθηκε στον Φάνη Κουμπούρα την ώρα που μπήκε μέσα ήταν και αυτός να συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο Μπιλικής με τις διεισδύσεις και τα μπασίματα προς το καλάθι της Ρίγα. Μαζούτης είχε ανοιχτό αριστερό διάδρομο, αλλά δεν φοβήθηκε, δεν το ολοκλήρωσε γιατί είχε μπροστά του τον Γκλινιαδάκη. Προφανώς τρόμαξε εκεί. Ο Μπέρταν πάει σε διείσδυση. Η τάπα από τον Μαυροκεφαλίδη. Rebound καλάθι που δεν έρχεται από τον Χελμάνης. Μία ακόμη ανανέωση από τον Μπέρταν για την Ρίγα. Ο Μπέρταν με αντίπαλο τον Στίβενσον πάει να πάρει την baseline και κερδίζει φάουλ. Και αυτό είναι το πρώτο του Τζάρετ Στίβενσον. Τρίτο ομαδικό για το Μαρούσι, επαναφορά από την τελική γραμμή για την Ρίγα. Ο Στίβενσον που σε τρία παιχνίδια έχει δώσει 34 πόντους στο Μαρούσι σε τρία παιχνίδια του EuroCup. Ο Μπέρτανς, ο Γκραφς με τον Γλυνιαδάκη, εξαιρετική πάσα, καταπληκτική πάσα στον Βάλτερς που ολοκληρώνει. Αλλά η πάσα ήταν όλα τα λεφτά σε αυτή την περίπτωση. 14-14, τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Κουμπούρας. Φάουλ μακριά από την μπάλα πάνω στον Χαραλαμπίδη που νωρίτερα δεν πρόσεξε στο ξεμαρκάρισμα στο μέσα, έξω δηλαδή του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια πάσα στην πλάτη του για το εύκολο lay-up των Λετωνών και για την ισοφάριση. 14 όλα. Πρώτο φάουλ από τον Μπέρτανς. Είναι στις βολές το Μαρούσι σε κάθε περίπτωση. Στον αγώνα επανέρχεται ο Σούντοφ εδώ μεταξύ. Φεύγουν ο Ελμάνης και ο Μαζούτης. Και αυτός είναι ο Πατ Καλάθης που ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Ο Χαραλαμπίδης με 5 πόντους. Ένα εύστοχο δίποντο σε μία προσπάθεια και ένα στα δύο τρίποντα. Είναι η πρώτη φορά που είναι στις βολές και ευστοχή. 15-14. Σούλης Μαρκόπουλος στο πλάνο μας. Βλέπει την ομάδα του να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή της. Το Μαρούσι και πέρσι γκάζωσε κατά το Μάρτιο. Πάντως υπάρχουν ελαφρυντικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
βασικών παιχτών που έχουν τραυματισμούς. Ένα από αυτά είναι το πρόβλημα με τον Καϊμακόγλου και ο Γκλινιαδάκης έλειψε λόγω τραυματισμού. Επιστρέφει σιγά σιγά, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του και βεβαίως είναι γνωστά και τα προβλήματα στην περιφέρεια. Μπέρτανς Βάλτερς. Βάλτος με τον Κουμπούρα κάνει σταυρωτές, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της Ρίγα. Προσπαθεί να ξεφύγει, κάνει τις προσπίσεις του και βρίσκει το διάδρομο να πάει από αριστερά, αλλά αστοχεί τελικώς. Καλάθης θα ολοκληρώσει, θα πάει μέχρι μέσα μόνος του και πετυχαίνει δύο πόντους. Για το 18-14 ο Ανδρέας Γκλινιαδάκης στο πλάνο μας και ξανά το ο Καλάθης που έκανε το coast to coast για να ολοκληρώσει και να δώσει προβάδισμα 4 πόντων στο Μαρούσι. 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Βήματα από τον Μπρούνο Σούντοφ που είπαμε ότι εκεί τον έλεγχο της μπάλας δεν τον έχει από τόσο ψηλά που βλέπει τον κόσμο. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγα νωρίτερα, να πω ότι ο Γκλινιαδάκης εκτός από τραυματισμό είχε και ένα πρόβλημα με το θυροειδή. Θα το εξηγήσουμε μόλις γυρίσουμε μετά το time out. Η λαμπρή γιορτή των Χριστουγέννων είναι στην ΕΤ. Μη χάσετε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου απευθείας από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 11.30 το πρωί τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΤ. Με τη συμμετοχή χοροδιών, χοροθεατρικές παραστάσεις, σπουδαίες ορχήστρες και μεγάλους σολίστ. Αφήγηση Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ. Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί, μόνο στην ΕΡΤ. '18-14 απομένουν 9 δευτερόλεπτα και 9-10 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Τα 4 λάθη του Αμαρουσίου σε συνδυασμό με μερικά χαμένα καλάθια δεύτερης ευκαιρίας από τα 4 ευθερικά rebound δίνουν ευκαιρία στη Ρίγα να είναι κοντά στο σκορ. Και πάμε να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Άμυνα ζώνης η Λετωνή. Κουμπούρας. Καλάθης που δεν θα τη στάσει για 3, είναι εύστοχος. Τιμωρεί τη ζώνη των αντιπάλων. Επέλεξε ο Μπουτάωτας να παίξει ζώνη στο τέλος της πρώτης περίοδου και βλέπει την ομάδα του 7 πόντους πίσω. 21-14 λοιπόν, το Μαρούσι χτίζει αυτή τη διαφορά στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Να δώσουμε πάσα στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, αφού πρώτα όμως ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγε. Θα πω για τον υποθυροειδισμό του Γκλινιαδάκη όταν θα γυρίσουμε, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Sometimes I wonder what makes a man. Is it his car? His style? Well, I believe it's something more. It is the strength of his character. Dimple, 15 years old. A matter of character. Boxer, το παπούτσι σου. Boxer και στις γιορτές. Χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Boxer. Παντός καιρού. Welcome to the spirit of mobility. Welcome to the world of Sixt. Η ώρα για το πιο ξεχωριστό κινητό έφτασε. Νέο Motorola Ora. Τώρα αποκτήστε μόνο στο Γερμανό το ξεχωριστό Ora της Motorola με φακό οθόνης κατασκευασμένο από κρύσταλλο ζαφυριού 62 καρατίων. 1000 ρυθμιμένα κομμάτια μόνο για τα δικά σας μάτια. Βρείτε το σε ένα προορισμό γιορτινό.
Ξεκίνημα δεύτερης περίοδου. Το Μαρούσι προηγείται της Ρίγα 21-14 με διαφορά που έκτισε στα τελειώματα της πρώτης περίοδου με 5 πόντους από τον Πατ Καλάθη, με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ φέτος, νομίζω, Βαγγέλη. Μπήκε στο παιχνίδι. Σωστά το λες. Να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το πρόβλημα του Γνιαδάκη. Εκτός από κάποιες μικροενοχλήσεις, ενώ η Ρίγα μειώνει με αυτό το layup 21-16 και βρεθεί στο τέλος της περίοδου με τη μεγαλύτερη διαφορά πίσω στο σκορ, τη διαφορά των 7 πόντων. Ο Γνιαδάκης λοιπόν, εκτός από κάποιες μικροενοχλήσεις στη μέση και στο γόνατο, υποφέρει, ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό από υποθυρεωτισμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά ακολουθεί συντηρητική αγωγή. Χρειάζεται χρόνος να το ξεπεράσει, ενδεχομένως έναν-δύο μήνες. Αυτό το πρόβλημα του φέρνει η ζαλάδα και η υπερκόπωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα και να μην προπονείται σε πλήρη ένταση. Γεγονός που δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο στο Σούλη Μαρκόπουλο, καθώς είναι γνωστή και η απουσία του Καϊμακόγλου από τη γραμμή των ψηλών. Ο Βίτολς είναι για ακόμη μια φορά αξιόπιστος στα σούτ του και συνεχίζει με το απόλυτο. 3 στα 3 τρίποντα, 11 πόντοι και 23-19. Η Ρίγα μειώνει στους 4. Ο Καλάθης θα συνεχίσει και αυτός με ένα airball του τη φορά όμως. Το rebound του Καλάθη από τον Στίβενσον, 25-19. Πάμε στους δύο πάγκους. Πάμε πρώτα στον πάγκο του Αμαρουσίου να ακούσουμε τον Κώστα Κατέβα. Το Μαρούσι γνωρίζει πως ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης μπορεί να σταματήσει ή να προβληματίσει στην επίθεση των Μπρούνο Σούντοφ και αυτή είναι η οδηγία που εκδοθεί στον Χανιό της Σέντερ να παίρνει συχνά, να ζητάει την μπάλα ακόμα και όταν δεν τον βλέπουν οι συμπαίκτες του, ώστε να κάνει παιχνίδι κάτω από το καλάθι. Η άλλη οδηγία που δόθηκε ήταν πάνω στον Φάνη Κουμπούρα, ώστε να αναλάβει τον Βάλτερς. Ο Βάλτερς δεν συνεχίζει, οπότε θα αναγκαστεί να μαρκάρει τον Βίτολς που είναι τώρα playmaker της Ρίγα. Πρώτο φάουλ από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Στο παιχνίδι περνάει ξανά ο Χαραλαμπίδης στη θέση του Στίβενσον. Ακούμε και τον Θανάση Ασπρούλια. Ο Μπουδάωτος σε δύο περιπτώσεις στα προηγούμενα ταϊμάουτ έχει ζητήσει από τους παίκτες του να ακολουθούν την τακτική στην άμυνα που αφορά το κλείδωμα των περιφερειακών του Αμαρουσίου στη μία πλευρά, το περίφημο side, και ενώ ο Σούντοφ τώρα μειώνει 25-21, δηλαδή θέλουν να δώσουν πλάγιο διάδρομο στους περιφερειακούς του Αμαρουσίου για να τους κλειδώσουν εκεί. Η αποκατάσταση της Ρίγα έχει ένα πρόβλημα, δηλαδή όταν ο περιφερειακός του Αμαρουσίου θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Και από εκεί πέρα ο Μπουδάωτος στην επίθεση της Ρίγα έχει ζητήσει πολύ απλά πράγματα. Διείσδυση και πάσα στις δύο γωνίες δεξιά-αριστερά για να ξεμαρκάρει στο σουτ. Και αν δεν υπάρχει αυτό, μια διείσδυση. Αυτές ακριβώς είναι οι οδηγίες του Μπουτάωτας, πολύ απλές. Τον μάτια στο καλάθι. Ένα airball και τώρα λάθος βήματα. Επίθεση για την Ρίγα με τον Μαζούτης που είναι ξανά στον άσο. Ψηλά ο Γκραφς για να του δώσει διάδρομο σε ακόμα μια περίπτωση. Δεν θα σουτάρει πίσω από το screen. Ο Σούντοφ πάσα για τον Γκραφς. Αυτός αστοχή, επιθετικό rebound για τη Ρίγα. Μπροστά στο Γνιαδάκη τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάσα έξω και ένα άστοχο αυτή τη φορά τρίποντο. Το πρώτο χαμένο από τον Βίτολς που δίνει ευνηδιασμό στο Μαρούσι με τον Κουμπούρα που όμως κάνει λάθος. Μεταφορά της μπάλας, πολλά λάθη από το Μαρούσι που έχει σπαταλήσει αρκετές ευκαιρίες και για ευνηδιασμούς μάλιστα. Θυμόμαστε νωρίτερα την ίδια παράβαση από το Χαραλαμπίδη. Τώρα μεταφορά της μπάλας από τον Κουμπούρα. Ευχαριστώ τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Στέφανο Καδιώτη. Μας στέλνει αποτελέσματα από τα άλλα παιχνίδια του Euro Cup που διεξάγονται ταυτόχρονα. Κιμ Κιμπεσίκτα στο 33-77-54 και Χασαρόν Πανελλήνιος στο 11ο λεπτό στο ξεκίνημα δηλαδή της δεύτερης περίοδου 24-21. Επανασυνδέεται με το καλάθι ο Βίτολς, επομένως και η Ρίγα για να μειώσει στον πόντο 25-24. Φτάνει στους 14 πόντους ο Βίτολς με 4-5 σουτ για 3. Μεγάλο ντέρμπι λοιπόν και στο Ισραήλ. Χασαρών Πανελλήνιος 24-21. Ο Πανελλήνιος θέλει οπωσδήποτε νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Καλάθης σε μία ακόμη προσπάθεια για τρεις. Άστοχη και αυτή. Τελείωσε δυναμικά την πρώτη περίοδο. Δεν άρχισε εξίσου δυναμικά τη δεύτερη. Μαζούτης παίρνει σκριν. Αυτή τη φορά θα το επιχειρήσει. Αλλά είναι άστοχος. Κουμπούρας το rebound. Τρέχει το Μαρούσι με τον Χαραλαμπίδη που έχει απέναντί του τον ψηλότερο Ελμάνης και θα κερδίσει φάουλ. Ξανά το φάουλ από τον Ράιτις Γκραφς και είναι το πρώτο του και αυτός με πέρασμα από την Βέντσπιλς. Ο Βίτολς πάει στον πάγκο, είπαμε με 14 πόντους, 1-2 τρίποντα, 4-5 τρίποντα και ένα επιθετικό rebound, η στατιστική του ως τώρα. Αυτός έκανε σχεδόν όλη τη ζημιά μέχρι τώρα στο Μαρούσι, ειδικά με τα 4 εύστοχα τρίποντα σε 5 προσπάθειες. Τον 8ο πόντο του σημειώνει από την γραμμή της φιλανθρωπίας ο Χαραλαμπίδης. 26-24, 6 και 50 για να πάμε στο ημίχρονο.
Και τώρα 27-24. Στον αγώνα ξανά ο Ντάιρις Μπέρτανς. Και Μαζούτης. Ο Λιαδάκης έχει κάνει τη ζωή δύσκολη, ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον Σούντο που παίρνει την μπάλα τώρα. Βήματα. Και βήματα. Είναι δεύτερο λάθος που κάνει ο Σούντο. Δύο φορές βήματα έχει κάνει. Και βλέπετε και πάλι. Δεν κρατάει σταθερό. Σωστή υπόδειξη των κινητών. Χαραλαμπίδης, στον αγώνα είναι ο Γιώργος Διαμαντόπουλος. Κουμπούρας επιστρέφει στο Γλυνιαδάκι που πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, μάχεται για το επιθετικό rebound. Γκρεμίζει τον αντίπαλό του και χρεώνεται με φάουλ στον Ντάιρις Μπέρτανς. Ήταν ωραίο το pick and roll, αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση με το lay-up. Στη συνέχεια βεβαίως έκανε καθαρό φάουλ. Ο Γλυνιαδάκης σε κάθε περίπτωση πάντως μαχητικός, δυναμικός, με εξαιρετικό παρόν όπου και αν έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Πάει στον πάγκο, αφήνει τη θέση του στον Δημήτρη Μαυροϊδή, που αποσύρθηκε όταν έκανε τρία συνεχόμενα λάθη στην πρώτη περίοδο. Αλλά και ο Μαυροϊδής φέτος έχει στο ενεργητικό του αρκετές καλές, πολύ καλές εμφανίσεις. Βάλτερς επιστρέφει στον Σούντο που προσπαθεί με ανάποδο lay-up να πετύχει δύο πόντους, δεν τα καταφέρνει. Κουμπούρας. Πολύ ωραία πάσα στον Καλάθη που ολοκληρώνει. Εξαιρετική πάσα. Αν ο Σούντοφ ήταν καλός στο παιχνίδι κοντά στο Καλάθη, θα έπαιζε σε μεγαλύτερη ομάδα. Το είπαμε και νωρίτερα. Παρά το ύψος του είναι καλύτερος περιφερειακά. Εδώ κάνει επιθετικό φάουλ με κινητό screen. Και βεβαίως μολονότι έγινε και draft από τους Dallas Mavericks στο νούμερο 35 και συνέχεια πέρασε από ομάδες, δεν στέριωσε ακριβώς για αυτό που βλέπουμε και σήμερα στο παρκέ. Δεύτερο φάουλ από τον Μπέρτανς. Δεν είχε συμμετοχή στη φάση, διορθώνω, ο Μπέρτανς καθαρά σπρώχτηκε, έσπρωξε μάλλον το Διαμαντόπουλο. Κουμπούρας, δεν είχε προλάβει καν να μπει ο Σύντοξ αυτή τη φάση. Καλάφης, Κουμπούρας, ψηλά ο Μαυροϊδής, pick and roll παιγμένο και επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Κουμπούρας στο Μαυροϊδή, βεβαίως το φάουλ το πρώτο του. Ξαναβλέπετε εδώ πως σπρώχνει τον Άντριος Μαζούτης και αυτός φύριξαν φάουλ οι διαιτητές. Το πρώτο του Μαυροϊδή, το τρίτο ομαδικό του Αμαρουσίου. Ήταν όλα αυτά τα κινητά screen τα δίνουν σήμερα επιθετικά. Βίτολς. Ελμάνης, Βίτολς με τον Διαμαντόπουλο. Αλλαγή μαρκαρισμάτων και εύκολη κίνηση προς το καλάθι του Γκραντ, όμως δεν πετυχαίνει δύο πόντους. Κατοχή για το Μαρούσι από τα χέρια του Ντάιρις Μπέρτανς. Και ο Κουμπούρας οργανώνει. 5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Από την καραμπόλα ευνοημένη η Ρίγα. Ευνηδιασμός που θα τον σταματήσει με φάουλ αντιαθλητικό ο Κουμπούρας, καθώς έφευγε μόνος του με το καλάθι ο Άιγκαρς Βίτολς και αυτά σφυρίζονται αντιαθλητικά φάουλ. Ασφαλώς και γι' αυτό φωνάζει στον Κουμπούρα ο Σούλης Μαρκόπουλος, γιατί δεν έφτασε μόνο το λάθος του, η λάθος πάσα στην επίθεση, στη συνέχεια έκανε και αντιαθλητικό φάουλ. Γνωρίζει την αλλαγή στον κανονισμό. Ο τελευταίος παίκτης από το πλάι από πίσω, όταν σταματάει τον επιθετικό, ο τελευταίος αμυνόμενος, χρεώνεται με αντιαθλητικό. Άιγκαρς Βίλτολς με 14 πόντους κάνει την πρώτη βολή που σουτάρει σήμερα. Πάμε και στον Κώστα Κατέβα. Ήθελα να πω απλά για τις παρατηρήσεις που έκανε στον Φάνη Κουμπούρα ο Σούλης Μαρκόπουλος νωρίτερα, ότι είπε χαρακτηριστικά πως αν δεν είσαι σίγουρος για την πάσα, καλύτερα σωστά να μην τη δώσεις. Γιατί την έδωσε κατευθείαν σε αντίπαλο νωρίτερα. 29-24. Ο Βίλτολς παίρνει διάδρομο από τον Χελμάνης, βρίσκει μπροστά του τον Καλάθη και βγάζει έξω στον Μπέρτανς. Αυτό σουτάρει από μέση απόσταση και ευστοχή. 29-26. Πρώτο καλάθι του Μπέρτανς απόψε. Κουμπούρας, Καλάθης,
Χαραλαμπίδης. Πάει από αριστερά, πάει στη γωνία, στο να μαρκάρει στο Διαμαντόπουλο. Καλάθι τριών πόντων και φάουλ. Μεγάλο καλάθι, τρίποντο και φάουλ. Και για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, έπειτα από περίπου 16 λεπτά στον αγώνα, παίζει σωστά, δημιουργεί σωστά και εκτελεί σωστά το split out που ζητάει ο Σούλης Μαρκόπουλος στο Μαρούσι. Με τη διείσδυση του Χαραλαμπίδη, εδώ την βλέπουμε, τραβάει πάνω του την άμυνα και την πάσα έξω. Δεν είναι ο Στίβενσον στημένος, είναι ο Διαμαντόπουλος, κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και βεβαίως αυτά τα καλάθια είναι τόσο σημαντικά και για την ψυχολογία του Γιώργου, για το ρυθμό του στο σουτ, για να επιστρέψει σε αυτό που τόσο καλά ξέρει να κάνει, αυτός ο ούτως ή άλλως χαρισματικός σκόρερ, και να βοηθήσει στην συνέχεια. Ναι, γιατί το Μαρούσι ψάχνει να βρει ρυθμό. Εκεί που ήταν 5 πόντους και ο Κουμπούρας έκανε διπλό λάθος, λάθος πάσα και αντιαθλητικό φάουλ, και φάνηκε η διαφορά να εκμηδενίζεται. Τώρα το Μαρούσι είναι ξανά σε καλή διαφορά, στο σύν 7, και αν συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό μπορεί να οικοδομήσει μια διαφορά ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο. Ο Βίτολς αστοχή, rebound από τον Μαυροϊδή. Κουμπούρας θέλει να τρέξει για το Μαρούσι, πάει μέχρι μέσα, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Χελμάνης. Η Ρίγα έχει προϋποθέσεις για να ανοίξει ευνηδιασμό. Η τάπα από τον Μαυροϊδή στα ίσια στον Γκραφς. Ο Διαμαντόπουλος περιμένει και τους υπόλοιπους, επιστρέφει η Ρίγα. Σε μεγάλη επίθεση λοιπόν το Μαρούσι, 15 δευτερόλεπτα ακόμα στην διάθεσή του, και φάουλ από τον Έρνετ Σκάλβε. Τέταρτο για τη Ρίγα από το επόμενο εκτελεί βολές στο Μαρούσι, που πάντως χάνει ευκαιρίες για να κτίσει καλή διαφορά. Ο Κουμπούρας στο σύν 7 νωρίτερα δεν μπόρεσε να τελειώσει έναν θεωρητικά εύκολο εφηδιασμό, και αν δεν είχε δυνάμεις θα έπρεπε να πασάρει. Είναι απλά τα πράγματα. Κάλβε πρώτο του φάουλ. Είπαμε τέταρτο ομαδικό, και επαναφορά από τον Διαμαντόπουλο στον Κουμπούρα. Διαμαντόπουλος. Μαυροϊδής ρολάρει στη ρακέτα, θα κάνει την πάσα με καμπύλη αρκετά μεγάλη στην μπάλα, ώστε να γίνει το λάθος στην επαναφορά στο pick and roll. Δείτε εδώ ξανά για να αποφύγει το εμπόδιο του πανύψηλου Σούντοφ. Αυτό το pick and roll πρέπει να το έχουν παίξει πολλές φορές στην προπόνηση. Αυτή η λόμπα είναι χαρακτηριστική. Ο Μαυροϊδής απλώς άργησε να κοιτάξει την μπάλα. Ένα δεύτερο όσο έφτανε για να γίνει το λάθος. Εφηδιασμός και πάλι. Ο εφηδιασμός με τον Καλάθι που θα ολοκληρώσει για το 35-26 τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. 9 πόντοι. Αυτός είναι πολύ καλός. Είναι όντως πολύ καλός. Έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Είναι ταλέντο. 9 πόντοι απόψε. Βάλτερς. Κάνει σταυρωτή, βρίσκεται ο Μαυροϊδής απέναντί του, με αποτέλεσμα να είναι ολομόνακος ο Σούντοφ, να πάρει την μπάλα, να πετύχει το καλάθι, να πάρει και φάουλ από τον Δημήτρη Μαυροϊδή. 35-28 από τον Μπρούνο Σούντοφ, που φτάνει στους 6 πόντους. Έχει 2 άστοχα τρίποντα, 3 εύστοχα δίποντα στις 6 προσπάθειες από τον καλάθι. Το φάουλ, το πρώτο του. Ο Σούντοφ που και στα rebound, όπως μας λέγανε από ό,τι έγινε και στη Λετωνία, δεν έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά. Ήδη η Ρίγα είναι πολύ πίσω στα rebound, έχει 12 έναντι 21 του Αμαρουσίου. Ευστοχή στην συμπληρωματική βολή για το 35-29. Μειώνει η Ρίγα ξανά στους 6. Κουμπούρας Καλάθης. Κουμπούρας. Μαυροϊδής κάνει κίνηση στην baseline και βγαίνει έξω για να δώσει screen, η μπάλα ξανά στον Καλάθι. Μαυροϊδής ζητάει, αλλά σωστά δεν παίρνει την μπάλα. Θα φτάσει στον Κις, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλάθης, 2-1, ο Κις σουτάρει στην εκλογή του χρόνου μέσα. 38-29, ξανά στο σύν 9 το Μαρούσι από αυτό το τρίποντο του Μπίλι Κις. Σε χρόνο 0. Και ξαναβλέπετε με το ρολόι ακριβώς το 1 δευτερόλεπτο, σηκώνεται, σουτάρει και ευστοχή. Ο Βάλτερς θα εκτελέσει τυφλά σχεδόν. Μαυροϊδής το rebound, ο Κουμπούρας, και σε μια ακόμη ευκαιρία από το Μαρούσι είχε δυνατότητα να βγάλει βιασμό. Αυτό λέμε για τα προβλήματα που έχει το Μαρούσι στην περιφέρεια. Τώρα προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα ο Κις, γιατί ο Κουμπούρας έχει κάνει αρκετά λάθη. Και το κακό για το Μαρούσι σε περιπτώσεις εφηδιασμού είναι διπλό. Αφενός μεν χάνει την κατοχή, αφενός μεν χάνει το εύκολο καλάθι, αφετέρου χάνει και την κατοχή. Τα λάθη του Αμαρουσίου συνολικά είναι 11. Είναι πολλά. Και έχουν γίνει και με εύκολο τρόπο, χωρίς συνθήκες πίεσης δηλαδή. Βάλτερς επιστρέφει στον Σούντοφ που πάει αργά πάνω το Μαυροϊδής και του δίνει την ευκαιρία να ευστοχίσει. Ναι, γιατί το μακρινό σου, το είπαμε και από το ξεκίνημα, είναι το καλό του στοιχείο. Είναι το δυνατό του σημείο.
Στο συν 6 του Μάρους. Διαμαντόπουλος. Θα σουτάρει από τις βολές. 40-32. Ωραία προσποίηση και εκτέλεση. Για τα λάθη που έλεγες νωρίτερα, Παναγιώτη, 4 από τα 11 λάθη του Αμαρουσού τα έχει κάνει το playmaker ο Κουμπούρας. Εδώ πάσα, κλέβει ο Κις. Πάσα στη γωνία που διάβασε ο Κις και έκλεψε. Και συνέχεια φάουλ από τον Κάλβε. Δύο βολές. Ξαναβλέπετε. Δεύτερο φάουλ από τον Έρνετς Κάλβε. Με θητεία και στην Ιταλία, στην Μπένετον Τρεβίζο. Ο Άγκας Βίτολς στο πλάνο μας. Πάμε ο πρώτος σκόρερ της Ρίγα με 14 πόντους. Και ο Μπίλι Κις στις βολές με 5 πόντους. Με ένα εύστοχο τρίποντο στις 3 προσπάθειες και ένα εύστοχο δίποντο. Χαμένη πρώτη βολή, παραμένει το 40-32. 100 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει και η δεύτερη περίοδος και πάμε στο ημίχρονο. Θυμίζω ότι απόψε το Μαρούσι κυνηγάει και την διαφορά των 15 πόντων. Πάλι κατοχή για το Μαρούσι, διπλή τρίπλα από τους Λετωνούς και συγκεκριμένα από τον Ματσούτης. Νωρίτερα ο Κίς είχε χάσει και τις δύο βολές. Και επαναφορά από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο στον Κίς. Μαυροειδής ρολάρει ξανά στην ρακέτα, θα στάρει για τρεις όμως ο Κις. Είναι άστοχος, ο Σούντοφ μαζεύει το τρίτο του rebound απόψε. Βίτολς δεν θα σουτάρει στον Χελμάνης. Μαζούτης. Σούντοφ λάθος. Βάλτερς λάθος, ζητώ συγγνώμη. Εδώ ο Σάντις Βάλτερς. Και για ακόμη μια φορά του δώσε ωραίο σκρινό Σούντοφ, αλλά διώχνει την μπάλα έξω από την πλάγια με το πόδι, όπως είδατε, άθελά του. Κουμπούρας Κις. Επιστρέφει στον Μαυροειδή, Καλάθης. Κουμπούρας ξανά στον Καλάθη που σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος Σούντοφ. Ένα ακόμη rebound και ο Μαζούτης, ο Βάλτερς στη γωνία, ελεύθερος, ανενόχλητος, αλλά άστοχος τελικά ο Γελμάνης. Ευνηδιασμός για τον Μαρούσι με τον Καλάθη να καρφώνει. 42-32. Πατ Καλάθης ανεβάζει την προσωπική του συγκομιδή στους 11 πόντους. Ωραίος ευνηδιασμός. Στο σωστό χρόνο η πάσα του Διαμαντόπουλου σκαστεί για το κάρφωμα. Η πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα μαζί με αυτή που έχει νέα ευκαιρία για ευνηδιασμό το Μαρούσι. Διαμαντόπουλος, Κις, Καλάθης από κοντά. Για τη μεγαλύτερη διαφορά, το συν 12 πλέον, 18 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο και υποχρεωτικό time-out. Ο Διαμαντόπουλος έδωσε σωστές πάσεις στον εκδιασμό. Δεν σπατάλησε αυτές τις ευκαιρίες του Μαρούσι. Πάμε σε διαφημίσεις. Sometimes I wonder what makes a man. Is it his car? His style? I believe it's something more. It is the strength of his character. Dimple, 15 years old. A matter of character. Πέντε στους 8 ευνηδιασμούς έχει ολοκληρώσει το Μαρούσι και έχει χτίσει διαφορά 12 πόντων, 44-32 και αν δεν είχε κάνει και τα λάθη Βαγγέλη Ιωάννου θα ήταν στο συν 20, ίσως και παραπάνω. Πάντως ο Καλάθης κάνει μεγάλο παιχνίδι, έχει 13 πόντους με 5-5 δίποντα, έχει 4 rebound, 1 assist, έχει 1-4 τρίποντα. Να δώσω τελικά πολύ γρήγορα, τελικά ημιχρόνου, τελικό στο Κίμκι Μπεσίκτας για την ακρίβεια 91-65 και στο ημίχρονο Χασαρών Πανελλήνιος 39-38. Η επίθεση για την Ρίγα για τα 15 δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι να πάμε στο ημίχρονο. Ο Μαζούτης με αντίπαλο τον Νόντα Παπαντονίου που απερνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι.
Η πάσα ξανά για τον Σούντοβ που σουτάρει με ταμπλό και ευστοχή. 3 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα θα απομείνουν για το Μαρούσι. Θα παιχτούν μετά το time out. Πάμε σε διαφημίσεις. Εβδομάδα, το μπάσκετ αλλάζει τηλεοπτικό παρκέ και παίζει στη ΝΕΤ. Ο Ολυμπιακός είναι ζεστός και στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους του πρωταθλήματος εντυπωσιακός. Τα Τρίκαλα είναι σε δεινή βαθμολογική κατάσταση, αλλά θέλουν να επιδιώξουν το απόλυτο θαύμα. Το Σάββατο στις 7, ο αγώνας Τρίκαλα Ολυμπιακός παίζει στη ΝΕΤ. Τρία δευτερόλεπτα και τρία δέκατα μένουν. Προλαβαίνει να κάνει μια καλή σχεδιασμένη επίθεση στο Μαρούς. Νωρίτερα ο Σούλης Μακόπουλος έβαλε το Τουτζιαράκι να σταματήσει το Σούντοφ, αλλά αυτός δέχτηκε εύκολα το σούτ από κοντά από τα 4 μέτρα με ταμπλό. Κατέβασε τη διαφορά η Ρίγα στους 10. Τώρα θα βάλει το Μαυροκεφαλίδη λογικά ο Σούλης Μακόπουλος. Περιμένει ζων πρες από τους Λετωνούς. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Μια μακρινή πάσα. Κώστα, κατέβα πολύ γρήγορα. Ο Καλάθης θα τρέξει όλο το γήπεδο και θα προσπαθήσουν να τον βρουν στην γωνία συμπαίκτες του. Για να δούμε. Η επαναφορά λοιπόν στον Μαυροκεφαλίδη δεν είναι σωστή. Ο χρόνος όμως δεν τρέχει γιατί κανείς δεν έχει αγγίξει την μπάλα. Δεν την προλαβαίνει όμως και ο Χαραλαμπίδης. Έχει πατήσει την γραμμή. Η μπάλα είναι για την Ρίγα για κάτι παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθεθεί και κάτι ακόμα. Ενδεχομένως. Πάντως η εντολή ήταν για baseball pass από την επαναφορά, την τελική γραμμή του Στίβενσον προς το Μαυροκεφαλίδη. Εδώ βλέπω ότι έχει βγει. Σαφώς έχει πατήσει κιόλας, έτσι κι αλλιώς εκτός ο Χαραλαμπίδης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την επαναφέρει. Έτρεξε λίγο παραπάνω το χρονόμετρο, αντί για 1,2 ίσως είναι 2 δευτερόλεπτα για την Ρίγα που θα επαναφέρει από την πλευρά που έκανε το out το Μαρούσι και όχι από το κέντρο του γηπέδου όπως λένε οι γηπεδούχοι, αλλά από την πλευρά που επανέφερε ο Στίβενσον νωρίτερα, γιατί δεν ακούμπησε ουσιαστικά κανένα στην μπάλα. Και ακριβώς επειδή ήταν εκτός γηπέδου. Και έτσι το πλεονέκτημα είναι διπλό, όχι μόνο η κατοχή αλλά και επαναφορά την τελική γραμμή για τη Ρίγα. Για όλο τον χρόνο για 3,3 δευτερόλεπτα η μπάλα στον Σούντοφ, παρολίγων και καλάθι και φάουλ, μόνο φάουλ τελικά, ευτυχώς για το Μαρούσι που είναι στο συν 10, 1 δευτερόλεπτο και 9 δέκατα μένουν. Μία μεγάλη πάσα δηλαδή και ένα σουτ. Και κοίταξε τώρα από τις δύο τελευταίες φάσεις το Μαρούσι δεν πήρε τίποτα. Αντιθέτως κάνει και την διαφορά που είχε χτίσει, τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι. Νωρίτερα ο Σούντοφ νίκησε εύκολα τον Τουζγιαράκη. Τώρα στην επαναφορά από την τελική γραμμή, αφού το out ήταν λάθος του Αμαρουσίου, κερδίζει το φάουλ και με βολές μειώνει κι άλλο. Για το 12ο λάθος του Αμαρουσίου. Και ο Σούντοφ κάνει την πάσα στον Στίβενσον, σε χρόνο 0 πετάει την μπάλα με τα μπλόκια στο χι. 44-36 στο σύν 8 το Μαρούσι στο τέλος και της δεύτερης περίοδου, έχοντας δυνατότητα να πάει σε μεγαλύτερη διαφορά εάν είχε αποφύγει τα πολλά λάθη. Ασφαλώς, θα μπορούσε εύκολα να είναι πάνω από τους 10 πόντους. Εδώ η baseball πάσα από το out του Στίβενσον για τον Μαυροκεφαλίδη, καθόλου καλή. Ήταν πολύ πιο δυνατή για το σημείο που περίμενε στο κέντρο του γηπέδου Μαυροκεφαλίδης. Ή έπρεπε να είναι πιο πίσω ο Μαυροκεφαλίδης ή ο Στίβενσον να μην βάλει τόσο δύναμη στην μπάλα. Λοιπόν, θα πάμε σε διακοπή. Μείνετε όμως μαζί μας γιατί σε 5 λεπτά περίπου έχουμε ενδιαφέροντα θέματα για σας. Όταν θα γυρίσουμε λοιπόν, ο Θανάσης Φούντας θα είναι στην κερκίδα των επισήμων και θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου, τον κύριο Άρη Βοβό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για το πιο ξεχωριστό κινητό έφτασε. Νέο Motorola Ora. Τώρα αποκτήστε μόνο στο Γερμανό το ξεχωριστό Ora της Motorola με φακό οθόνης κατασκευασμένο από κρύσταλλο ζαφυριού 62 καρατίων. 1000 ρυθμιμένα κομμάτια μόνο για τα δικά σας μάτια. Βρείτε το σε ένα προορισμό γιορτινό.
Λέγεται ότι οι Eskimoi έχουν δεκάδες λέξεις για να περιγράψουν το χιόνι. Η Σμήλα έχει μία αίσθηση που τις περιλαμβάνει όλες. Η αίσθηση της Σμήλα στο χιόνι. Ένα διαφορετικό αστυνομικό θρίλερ για το χιόνι που καλύπτει τα πάντα εκτός από την αλήθεια. Η αίσθηση της Σμήλα στο χιόνι. Απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη ΝΕ. Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 50, μια ειδική ομάδα δράσης βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο γρίφο της εποχής και το οργανωμένο έγκλημα που έχει απλώσει τα πλοκάμια του παντού. Εντολή εν λευκό. Η αστυνομική περιπέτεια που αποτυπώνει με ακρίβεια το κλίμα της εποχής αυτή την Τετάρτη στις 11 το βράδυ στο Home Cinema της NET. Αυτή την εβδομάδα το μπάσκετ αλλάζει τηλεοπτικό παρκέ και παίζει στη ΝΕΤ. Ο Ολυμπιακός είναι ζεστός και στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους του πρωταθλήματος εντυπωσιακός. Τα Τρίκαλα είναι σε δεινή βαθμολογική κατάσταση, αλλά θέλουν να επιδιώξουν το απόλυτο θαύμα. Το Σάββατο στις 7, ο αγώνας Τρίκαλα Ολυμπιακός παίζει στη ΝΕΤ. Και τώρα, παππούδες, εν δράση. Κάθε εβδομάδα στη ραδιοτηλεόραση. Μια κομική σειρά σε σενάριο Νίκου Μουρατίδη και Λίνας Δημοπούλου με τον Τίτο Βανδύ, την Τασόκα Βαντία, τον Σπύρο Κωνσταντόπουλο, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, τον σεφ Ηλία Μαμαλάκη. Έχω πουλέ à la Vénétien, au sauce blanc. Κατάλαβα. Ρύζι με κοτόπουλο και γιαούρτι. Και πολλούς άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς. Απρόβλεπτες καταστάσεις σε ένα ιδιωτικό γυροκομείο προκαλούν γέλιο με ήρωες της τρίτης ηλικίας που δεν στερούνται χιούμορ και σκανδαλιστικής διάθεσης. Παραμερίζουν τις δυσκολίες συμβίωσης και αποφασίζουν να ρευστοποιήσουν τις περιουσίες τους για να παίξουν τα χρήματά τους στο χρηματιστήριο. Μια ξεπέραστη σύγχρονη κωμωδία κάθε εβδομάδα στη ραδιοτηλεόραση. Μην τη χάσετε! Η πιο λαμπρή γιορτή των Χριστουγέννων είναι στη ΝΕΤ. Μη χάσετε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, απευθείας από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11.30 το πρωί, τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ. Με τη συμμετοχή χοροδιών, χοροθεατρικές παραστάσεις, σπουδαίες ορχήστρες και μεγάλους σολίστ. Αφήγηση Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ. Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί, μόνο στην ΕΡΤ. Ο τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα απονέμεται στην ΕΡΤ. Τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο γύρο και ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Θρασίβουλο, θέλοντας να κλείσει με τον πιο θετικό τόνο το 2008. Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, το pre-game ξεκινά στις 6.30 και στις 7, μη χάσετε τον αγώνα Ολυμπιακός Θρασίβουλος ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Κάνε την εκπομπή σου. 70 χρόνια ελληνική ραδιοφωνία. Μεγάλη έκθεση στο Ζάπιο. Δεκέμβριο και Ιανουάριο, ελάτε να ηχογραφήσετε τη δική σας εκπομπή. Ελάτε να γίνετε ραδιοφωνική παραγωγή. Καλημέρα, καλημέρα. Επικοινωνήστε με το 210-6092-037 ή το studioera@rtl.gr και κλείστε στούντιο. Οι καλύτερες εκπομπές θα βραβευθούν και θα μεταδοθούν από τα προγράμματα της ραδιοφωνίας. Συντονιστείτε. Για πληροφορίες,
www.ellinikiradiofonia.gr. Spirit of mobility. Welcome to the world of Sixt. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, μετά την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο, το Μαρούσι προηγείται της Ρίγα 44-36 για το Euro Cup. Όμως θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα αγωνιστικά για να πάμε σε ένα θέμα μείζων που απασχολεί το Μαρούσι, απασχολεί τον Παναθηναϊκό και είναι το γηπεδικό θέμα στο Βοτανικό. Το πώς και γιατί επηρεάζει αυτό το θέμα και το Μαρούσι θα μας το εξηγήσει τώρα ο κύριος Βοβός. Είναι μαζί με τον Θανάση Ασπουρίλια και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Έχουμε την τύχη λοιπόν να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Βοβό. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ολόκληρο τον αθλητισμό, θα προσέθετα, Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε καταφέρει να ταράξετε τα νερά τις τελευταίες ημέρες. Θέλετε να μας εξηγήσετε σε αδρές γραμμές τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, η όλη ιστορία αφορά ουσιαστικά τη διπλή ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού, η οποία εμπλέκει μέσα την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και ένα εμπορικό κέντρο το οποίο κατασκευάζουμε εμείς στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς επίσης και το νέο Δημαρχείο. Η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει με μια προσφυγή η οποία κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας από 130 κατοίκους του Δήμου της Αθήνας στις 24 Οκτώβρη. Και με βάση αυτή την αίτηση, το Συμβούλιο Επικρατείας έδωσε αναστολή εκτέλεσεως των οικοδομικών εργασιών προσωρινής, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση, τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι δικηγόροι των διαδίκων και να αποφανθεί εάν θα δώσει οριστική αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία είναι στις 5 Μαρτίου του επόμενου έτους. Σίγουρα η συγκεκριμένη αναστολή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην εταιρεία, γιατί ουσιαστικά το project σταμάτησε, δημιουργεί όμως και πολύ μεγάλα προβλήματα στο όλο project του Βοτανικού. Εάν και εφόσον η αναστολή αυτή ουσιαστικά δοθεί μέχρι την εκδίκαση της απόφασης της υπόθεσης τον Μάρτιο και με δεδομένο ότι το Συμβούλιο Επικρατείας σε οποιασδήποτε τέτοιου είδους εκδικάσεις συνήθως αποφαίνεται και δημοσιεύει την απόφαση μετά από περίοδο η οποία μπορεί να είναι από 6 μήνες έως ένα χρόνο, αυτό καταλαβαίνετε ότι πλέον δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά και το project αλλά και γενικότερα βιωσιμότητα της εταιρείας. Το project του Βοτανικού, για να ξεκινήσω από την εταιρεία, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό project για την εταιρεία. Είναι πάνω από το 80% του συνολικού έργου που κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή. Και αν και εφόσον το έργο κολλήσει για αυτή την περίοδο, δημιουργούνται προβλήματα πλέον βιωσιμότητας της εταιρείας, τα οποία σχετίζονται με δάνεια που έχει λάβει για το συγκεκριμένο project και σίγουρα πλέον η εταιρεία έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διπλή ανάπλαση, που είναι το καθεαυτό έργο. Και εκεί βασίστηκε και ο νόμος που ψηφίστηκε, αλλά και η δικιά μας δυνατότητα, μετά τη δωρεά 56 στρεμμάτων την οποία κάναμε στο Δήμο της Αθήνας, να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το εμπορικό κέντρο. Το έργο τεινάζεται στον αέρα. Υπάρχει επίσημο χαρτί από τον Οργανισμό Αθήνας, το οποίο λέει ότι ακόμα και η παρεμπόδιση της κατασκευής του εμπορικού κέντρου πλέον δημιουργεί προβλήματα και στην κατασκευή του γηπέδου και άρα και στη διπλή ανάπλαση, αφού δεν προχωράει ούτε η κατεδάφιση του παλιού γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ούτε η δημιουργία εκεί πρασίνου, καθώς και επίσης υπόγειο πάρκινγκ. Άρα τεινάζει το όλο project στον αέρα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές και με λίγα λόγια το πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα επίσης που δημιουργούνται είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο έργο απασχολούνται πάνω από 700 εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε πλέον, δεν πληρώνονται από την Δευτέρα που άρχισε, από την εταιρεία, και υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο με αυτή την κρίση και ενεργία που υπάρχει, μένουν και ουσιαστικά χωρίς δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ο καθένας θα ήθελε να σας ρωτήσει. Απλά εγώ θα σας πω ότι επειδή βρισκόμαστε σε ένα γήπεδο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, επί των ημερών σας, το Μαρούσι έχει γράψει τις πιο χρυσές σελίδες του. Είναι δίκαιο, αδικό? Πώς το κρίνετε εσείς να συνδέετε μια τέτοια εφαρμογή, μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα με την ιστορία, το μέλλον και την ύπαρξη μιας ομάδας μπάσκετ από τις μεγαλύτερες στη χώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, η εμπλοκή μας με το Μαρούσι πάει πολλά χρόνια πίσω. Η οικογένεια Βοβού έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται μπάσκετ, ομάδα μπάσκετ του Μαρουσίου. Νομίζω με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η ομάδα αυτή στην σύγχρονη ιστορία της Α1 έχει κατορθώσει αρκετά πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε ουσιαστικά σαν ομάδα μπάσκετ ΚΑΕΑ Μαρουσίου, ουσιαστικά ήταν μια ανθρώπινη αντίδραση της οικογένειάς μας σε αυτό το οποίο πιθανότατα θα συντελεστεί αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν θέλουμε να συνδέσουμε την πορεία του έργου του Βοτανικού με την πορεία της ομάδας μπάσκετ του Αμαρισιού. Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, η αναστολή αυτού του έργου δημιουργεί πλέον προβλήματα βιωσιμότητας στην εταιρεία και πραγματικά και βιωσιμότητας πλέον πιθανώς ακόμα και στην οικογένεια. Οπότε, πλέον και εμείς θα αναγκαστούμε αυτή την ομάδα που τη στηρίζουμε τόσα χρόνια να μην μπορέσουμε πλέον να τη στηρίζουμε. Αυτό λοιπόν ήταν ο λόγος που ουσιαστικά οδηγήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση, χωρίς να θέλουμε να προβάλλουμε και να βάλουμε μπροστά την ομάδα μπάσκετ του Μαρουσίου. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Μαρούσι θα πάψει να υπάρχει, έτσι δεν είναι? Πώς και όχι, και μακάρι πραγματικά αυτό να μην συντελεστεί, εμείς να μπορούμε να προχωρήσουμε τα έργα στο Βοτανικό και να είμαστε ακόμα ιδιοκτήτες της ομάδος για πολλά πολλά χρόνια. Γιατί πραγματικά αυτή την ομάδα την αγαπάμε και είμαστε πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βό, ευχαριστούμε πολύ Θανάση Ασπρούλια. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Βέβαια για όλα αυτά, για το θέμα το γηπεδικό, μένει να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Διακοπή και επιστρέφουμε. Η ώρα για το πιο ξεχωριστό κινητό έφτασε. Νέο Motorola Ora. Τώρα αποκτήστε μόνο στο Γερμανό το ξεχωριστό Ora της Motorola με φακό οθόνης κατασκευασμένο από κρύσταλλο ζαφυριού 62 καρατίων. 1000 ρυθμιμένα κομμάτια μόνο για τα δικά σας μάτια. Βρείτε το σε ένα προορισμό γιορτινό. Spirit of mobility. Welcome to the world of Sixt. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ξανά, νομίζω ότι ήταν σαφή αυτά που είπε ο κύριος Βοβός. Ασφαλώς. Ενδιαφέροντα. Και μπορεί να έχει χίλια δίκια σε ό,τι έχει σχέση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειάς του και της εταιρείας του. Απ' την άλλη, εξήγησε ότι ήταν μια ανθρώπινη αντίδραση η ανακοίνωση της ΚΑΕΑ Μαρουσίου και η σύνδεση του θέματος του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ανάδοχος είναι η δική του εταιρεία, η εταιρεία της οικογένειας Βοβού. Ήταν μια ανθρώπινη αντίδραση, είπε, η σύνδεση αυτού του θέματος με την ύπαρξη μελλοντικά της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου στο υψηλό επίπεδο. Εξήγησε ότι πολλά χρόνια έχουν βοηθήσει την ομάδα μπάσκετ. Αν μπορούσα να ερμηνεύσω τα λεγόμενά του, καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται, ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη στο θέμα του γηπέδου, στο γηπεδικό, να αφήσουν στο έλεος του Θεού την ομάδα μπάσκετ του Αμαρουσίου. Και αλλά, εγώ βεβαίως, να... αλλά περισσότερο ο Θανάσης έβλεπε, ναι, και τις αντιδράσεις του κ. Βοβού. Ήταν στο ένα μέτρο. Καλύτερα μπορεί να ερμηνεύσει και τη γλώσσα του σώματος. Θανάση, εκτός από αυτά που ακούσαμε εμείς από εδώ πάνω, από τα ορεινά, από πολύ μακριά, τι λες και εσύ? Ακριβώς, όχι, επιβεβαιώνω 100% αυτό που είπε το Άγγελ. Όταν του έκανες τη σωστή ερώτηση, αν είναι δίκαιο ή άδικο τελικά να συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο, τι κατάλαβες δηλαδή από αυτά που σου είπε? Αυτό ακριβώς που είπες, ότι να πούμε την αλήθεια τώρα. Ναι. Η οικογένεια που είχε 1 εκατομμύριο λόγους αν θέλει να σηκωθεί να φύγει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο Μαρούσι. Έτσι δεν είναι? Δεν θα ήταν ο καλύτερος τρόπος αυτός και η σύνδεση με ένα τέτοιο ζήτημα, έτσι? Αφενός. Και αφετέρου δεν νομίζω ότι έχει δείξει η οικογένεια ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αφήσει αυτήν την ομάδα στο έλεος του Θεού όπως ανέφερες. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζουμε και εντάξει, ας μην το πάμε σε επίπεδο πληροφοριών, ας το πάμε σε επίπεδο θυμών, ας πούμε. Μάλιστα. Στο αγωνιστικό κομμάτι έχει αρχίσει εδώ και 45 δευτερόλεπτα η τρίτη περίοδος, 46-36 στο συν 10 το Μαρούσι. Τάπα από τον Μαυροκεφαλίδη στον Σούντοφ που στη συνέχεια κάνει ένα ακόμη λάθος, κάνει βήματα. Νωρίτερα έχει προηγηθεί λάθος από τον Μαυροειδή για το Μαρούσι, το 5ο και το 13ο συνολικά του Αμαρουσίου. 46-36 λοιπόν. Στο πλάνο μας ο Σούντοφ που έχει 14 πόντους απόψε και ο Κις
στον Στίβενσον μαζί με τον Χαραλαμπίδη, τον Μαυροειδή και τον Μαύρο Κεφαλίδη. Είναι η πεντάδα του Αμαρουσίου. Αμαρκάριστο τρίποντο άστοχο από τον Χαραλαμπίδη για το Μαρούσι. Και ο Μαζούτης που παίρνει σκρίνι, δεν σου πάρει ποτέ πίσω από το σκρίνι ο Μαζούτης. Αντιθέτως, επιλέγει σωστά σε αυτή την περίπτωση. Διείσδυση είχε ελεύθερο διάδρομο, αλλά η κατάληξη δεν είναι ευτυχής. Ο Κις παίρνει σκρίνι από τον Μαυροειδή. Πάει μέχρι μέσα απέναντι σε ψηλότερο του αντίπαλο. Αναγκάζεται σε ένα κακό σουτ. Rebound από τον Βάλτερς για την Ρίγα που τρέχει το γήπεδο και κερδίζει φάουλ από τον Χαραλαμπίδη. Και παρεπιπτόντως να εξάρουμε και την απολύτως κόσμια αντίδραση των εργαζομένων στο Βοτανικό, στις εξέδρες εδώ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έτσι. Των εργαζομένων στην εταιρεία της οικογένειας Ζωβού. Ακριβώς. Σούλτοφ παρολίγον ένα ακόμη λάθος. Βίτολς και Στίβενσον. Για να δούμε τώρα τον Σούλτοφ με τον Μαυροειδή. Κακό σουτ, παίζει καλή άμυνα ο Μαυροειδής και στη συνέχεια κάνει και λάθος ο Μπρούνο Σούντοφ. Και λάθος και φάουλ που είναι το δεύτερό του. Πάμε να μάθουμε και αγωνιστικές πληροφορίες από τον πάγκο του Μαρουσίου, να ακούσουμε τον Κώστα Κατέβα. Περισσότεροι φιδό στα σουτ, αυτά να γίνονται μόνο όταν υπάρχουν καλές προϋποθέσεις και ίδιο παιχνίδι με τους ψηλούς να έχουν ρόλο σε αυτό και να κοιτάνε είτε να προβληματίσουν τον Σούντοβ ή όποιον ψηλό χρησιμοποιεί ο Μπουτάλτα σε εκείνη την ώρα, είτε να ψάχνουν τον ελεύθερο παίκτη στην περιφέρεια. Στίβενσον, Μαυροειδής, τον Χαραλαμπίδη, αυτούς κάνει reverse πρώτου Βάλτερς. Μαυροκεφαλίδης, το ένα δευτερόλεπτο αστοχή και με follow θα πετύχει δύο πόντους ο Δημήτρης Μαυροειδής για να μεγαλώσει το προβάδισμα του Αμαρουσίου στους 12-48-36. Πρώτο καλάθι του Μαυροειδή απόψε. Με στιγμές καλής άμυνας, πολλά λάθη. 4-5. 5 αυτός και 4 ο Κουμπούρας. Σούντοφ επιστρέφει στον Βάλτερς που όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Η πάσα βεβαίως ήταν ναι, το πρόβλημα. Μια δεύτερη καλή άμυνα του Μαυροειδή που βλέπετε εδώ πώς πιέζει την πάσα του Σούντοφ και γίνεται το λάθος αφού ο Βάλτερς δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Στη μέγιστη τιμή της η διαφορά και πάλι υπέρ του Αμανουσίου. Είχε προηγηθεί 44-32 η ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Τώρα προηγείται με 48-36 σε ζώνη Ρίγα. 15 θέλουμε να υπενθυμίσω. Αυτή θέλει το Μαρούσι να είναι η διαφορά της νίκης του απόψε. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Στίβενσον πάει πιο μέσα από το σουτάρι. Μαυροειδής 2-1. Αφήνει την μπάλα. Airball όμως και στη Ρίγα η κατοχή. Σε ακόμη μια περίπτωση το Μαρούσι κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα αλλά αργά. Ακριβώς και τη διαφορά των 15 πόντων θα την είχε καλύψει μέχρι στιγμής αν είχε κάνει τουλάχιστον τα μισά από τα 13 μέχρι τώρα λάθη που έχει. Γιατί και άσχημα το σουτάρι, σουτάρι 63% τρίποντα, έχει βάλει 4 τρίποντα στις 12 προσπάθειες, αρκετά πιο χαμηλά. Η Ρίγα έχει πάρει τα rebound, κατά κράτος τα έχει κερδίσει. Ένα ακόμη εύστατο τρίποντο όμως από την Ρίγα με τον Ούβις Ελμάνης. Είναι το πρώτο δικό του εύστοχο, έκτο για τη Ρίγα στις 19 προσπάθειες. Προσπάθειες για τρίποντο της Ρίγα είναι 19 και για δίποντο 22. Μαυροκεφαλίδης, αστοχή, ο Μαυροειδής αποθείται στη διεκδίκηση του rebound. Δεν σφυρίζεται κάτι και ο Βίτολς. Ξανά για τον Ελμάνης. Βίτολς με πολλά εύκολα τρίποντα και ένα ακόμη. Το πέμπτο του σε 7 προσπάθειες και 17 πόντι από τον Βίτολς. 5-7 τρίποντα, 1-2 τρίποντα. 48-42 και η διαφορά ψαλιδίζεται στους 6. Κις Στίβενσον για να ανταποδώσει. Το χάνει, χαμένο και το rebound. Την μπάλα στα χέρια του Βάλτερς. Φέρνει φάουλ από τον Κις. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει ζητήσει time out. Ενώ βλέπετε εδώ εσείς τον Μπιλ Κις που έκανε νωρίτερα το φάουλ. Το τρίτο δικό του είναι στον Βάλτερς. Διακοπή και επιστρέφουμε. Την εβδομάδα το μπάσκετ αλλάζει τηλεοπτικό παρκέ και παίζει στη ΝΕΤ. Ο Ολυμπιακός είναι ζεστός και στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους του πρωταθλήματος εντυπωσιακός. Τα Τρίκαλα είναι σε δειμή βαθμολογική κατάσταση αλλά θέλουν να επιδιώξουν το απόλυτο θαύμα. Το Σάββατο στις 7 ο αγώνας Τρίκαλα Ολυμπιακός παίζει στη ΝΕΤ.
5:53 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. 48-42 η Ρίγα έχει μειώσει τη διαφορά στους 6. Ό,τι χτίζει με κόπο τον κρεμίζει εύκολα το Μαρούσι. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχει την ίδια συνέπεια που είδαμε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου στην άμυνα. Έπαιξε δύο καλές άμυνες. Στη συνέχεια, μια φορά έπεσε κάτω ο Μαυροκεφαλίδης. Ακολούθως δεν πίεσαν σωστά. Ενώ και στην επίθεση βλέπουμε στις τελευταίες άμυνες ζώνης να έχει πρόβλημα το Μαρούσι. Δεν έχει δηλαδή εύκολο καλάθι. Και αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Πώς Κώστα Κατέβα, ζητώντας καλύτερη άμυνα στην περιφέρεια, όχι άλλα τρίποντα από την Ρίγα. Ακριβώς. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις του κυρίου Μαρκόπουλου για την άμυνα της ομάδας του. Είπε πως δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε με τέτοια ευκολία τέτοια ελεύθερα σου. Και κάντε φάουλ από τη στιγμή που έχετε το περιθώριο, αφού το Μαρούσι αυτή τη στιγμή είναι στα δύο ομαδικά απέναντι στην Ρίγα. Η Ρίγα κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, έφτασε στον Σούντοφ που κέρδισε φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη. Πάμε να ακούσουμε και τον Θανάση Ασπρουλιά. Ο Μπουτάωτας ζήτησε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θέλει να σημαδέψει τον Σούντοφ κοντά στο καλάθι, όσο και αν δεν είναι ο Σούντοφ πάρα πολύ αποτελεσματικός κάθε φορά που παίζει κοντά σε αυτό. Ωστόσο, η υψομετρική διαφορά που τον χωρίζει από τους ψηλούς του Αμερισσού είναι πάρα πολύ μεγάλη, και έτσι όπως έχει στην προηγούμενη φάση, ο Σούντοφ έχει δυνατότητα να κερδίζει κάποιο φάουλ. Και από εκεί πέρα στην άμυνα είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, να εχμαλωτίζουν οι παίκτες της Ρίγα, τους περιφερειακούς του Αμερισσού, στη δεξιά την αριστερή πλευρά, ακολουθώντας την τακτική του Σάιλ, δηλαδή της εμφανούς ενός εμφανούς τέλος πάντων προσφοράς πλευράς στον περιφερειακό της αντίπαλης ομάδας. Κις Καραλαμπίδης. Κις ξανά. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αμαρουσίου. Καραλαμπίδης από την άλλη στον Στίβενσον. Σουτάρει για 3. 51-44. Πρώτη καλή επίθεση απέναντι στην άμυνα ζώνης. Έστω και καθυστερημένα, γιατί έλυγε ο χρόνος επίθεσης. Ο Στίβενσον εστόξε για 3. Δεν ανταφέρωσε ο Βάλτερς. Αμυντικό rebound από το Μαρούσι. 28ο rebound και 22ο αμυντικό. Μαυροκεφαλίδης στον Κις. Μαυροκεφαλίδης από τις βολές. Είναι εύστοχος. Φτάνει στους 9 πόντους. Και ξαναβλέπετε το σούτ από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη εκεί που δεν μαρκάρεται από κανέναν. Δύο εύστοχα ζούτ απέναντι στις τελευταίες άμυνες ζώνης της Ρίγα. Και εκεί που οι Λετωνοί είχαν χτίσει ένα σερί 8-0, τώρα απαντάει με ένα δικό του μικρό σερί 5-0 το Μαρούσι για το 53-44. Ο Μαυροϊδής κάνει φάουλ στον Σούντοφ. Βλέπετε εδώ πώς τον κρατάει με το δεξί του χέρι. Πήγε να το κάνει με τάκτη, αλλά το σφυρίξανε το δεύτερο του. Στον αγώνα είναι ξανά ο Ντάιρις Μπέρτανς. Η επαναφορά από τη γραμμή βάσης για την Ρίγα. Ψηλά ο Σούντοφ. Βρέθηκε με αντίπαλο τον Στίβενσον. Πίσω από το σουτ σκρίνει το τρίποντο από τον Βίτολς. Άστοχο. Και ο Κις πάσα εκβιασμού για τον Στίβενσον, που με το αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι χωρίς να ευστοχίσει όμως. Μαζούτης. Κίνηση από τον Βίτολς. Σούντοφ στον Γελμάνης. Διπλό μαρκάρισμα και πάσα έξω στη γωνία. Γελμάνης θα αργήσει να φτάρει, αλλά είναι μέσα. Σε χρόνο 0 και με σχεδόν κρεμασμένο παίκτη Παμαρουσίου πάνω του. Τυχερό και τυχερό αυτό το σουτ τριών πόντων. Εδώ, κοιτάξτε, εκτός ισορροπίας είναι. Πάλι καλά που δεν έκανε κεφάλαιο. Προλαβαίνει και το χρόνο. Καραλαμπίδης ανταποδίδει. Αυτά είναι τα ποσοστά στα τρίποντα. 56% σουτάρει το Μαρούσι. 35% η Ρίγα. 56-47. Σούντοφ, καλή άμυνα από τον Μαυροϊδή. Και σε αυτή την περίπτωση Μαυροκεφαλίδης πάει να κάνει τρίπλα από την πλάτη. Διορθώνει ο Καραλαμπίδης. Και 58-47 η διαφορά ξανά στους 11. Time out από τον Ραμούνας Μπουτάωτας. Διαφημίσεις για μας και επιστρέφουμε βλέποντας εδώ την τελευταία φάση. Τρίπλα η πάσα ήταν τελικά στον Μαυροκεφαλίδη, στον Καραλαμπίδη, που έκανε το 58-47. Γυρίζουμε. Ο τίτλος του
πρωταθλητή χειμώνα απονέμεται στην ΕΤ. Τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο γύρο και ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Θρασίβουλο, θέλοντας να κλείσει με τον πιο θετικό τόνο το 2008. Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, το pre-game ξεκινά στις 6.30 και στις 7 μη χάσετε τον αγώνα Ολυμπιακός Θρασίβουλος ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΤ. Τελικά μικρά ξεσπάσματα χρειάζονται στο Μαρούσι για να χτίσει διαφορά. Απλά δεν έχει διάρκεια και σταθερότητα στην απόδοσή του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να είναι από εδώ και πέρα το ζητούμενο για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου, που βελτίωσε τις τελευταίες άμυνές της, αλλάζοντας σε όλα τα σκριν και στέλνοντας παγίδα όταν η μπάλα πήγαινε στο χαμηλό post. Δηλαδή, ένας περιφερειακός έτρεχε για να βοηθήσει τον ψηλό απέναντι στον αντίστοιχο ψηλό της Ρίγα. Στην συνέχεια ακούμε τον Σούλη Μαρκόπουλο από το ανοιχτό μικρόφωνο του Κώστα Κατέβα να ζητάει εξίσου καλή άμυνα και κανένα ελεύθερο σουτ. Για την επίδεση έδωσε κάποιες οδηγίες για high-low παιχνίδι. Θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στο παρκέ καθώς το παιχνίδι ξανάρχισε. Ο Βίτολς, Χελμάνης και φάουλ από τον Χαραλαμπίδη που έσπρωξε τον Μπέρτανς. Πέμπτο ομαδικό για το Μαρούσι, δεν χρειαζόταν. Αυτό στέλνει γρήγορα σε μπόνους βολών τη Ρίγα. Και βλέποντας ξανά την παράβαση του Χαραλαμπίδη με το αριστερό χέρι, είναι ευκαιρία για μας να πάμε στον αγωνιστικό χώρο, να ακούσουμε τον Θανάση Ασπρούγια για να δούμε τι είπε στο time out που ζήτησε ο Ραμούνας Μπουτάωτας. Τα ίδια συστικά. Καλύτερη κυκλοφορία του μπάλα, σχεδίασε κάποια παιχνίδια στο μπλοκάκι του για να ακολουθήσουν συγκεκριμένες κινήσεις οι παίκτες του και στόχος είναι πάντα η μπάλα να κουμπάει μέσα στο ζωγραφιστό. 58-49 και για όσους δεν έχουν καταλάβει για ποιον μιλάμε, για τον Ραμούνας Μπουτάωτας, συζητάμε για τον προπονητή της Εθνικής Λιθουανίας που έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές, την κάτω των 16, την κάτω των 20, την κάτω των 21, προπονητής Ιαουλιάη της Ρίγα από το 2006. Γλυνιαδάκης παίζει χαϊλό ψηλός με ψηλό. Μαυροκεφαλίδης με τον Γλυνιαδάκη που κερδίζει φάουλ από τον Γκραφς. Και ευκαιρία να πάμε και στον πάγκο του Αμαρουσίου να ακούσουμε τον Κώστα Κατέβα. Ακούσατε νωρίτερα από το μικρό μικρόφωνο τις οδηγίες που δόθηκαν από τον Σούλη Μαρκόπουλο στον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Ζητήθηκε από τον ψηλό του Αμαρουσίου να κάνει κίνηση, να κάνει πως βγαίνει από την ρακέτα και μετά να επιστρέφει για να γυρίζει προς το καλάθι, ώστε έτσι να προβληματίζει τον άνθρωπο που τον μαρκάρει. Και γενικώς φαίνεται πως ποντάρει πολλά το Μαρούσι επάνω στον Γλυνιαδάκη. Ζήτησε το παιχνίδι των ψηλών που είπαμε, το high-low, και ουσιαστικά από τον Γλυνιαδάκη να ξαναγυρίζει κοντά στο καλάθι για να παίρνει εκεί χαμηλά που είναι επικίνδυνος την μπάλα. Προσποιούμενος θα βγει στην περιφέρεια, αλλά επιστρέφοντας πάλι στη βάση του, εκεί στο χαμηλό πόστο. Εξάλλου, υπό κανονικές συνθήκες, η ρακέτα του Αμαρουσίου είναι εξαιρετικά γεμάτη και μπορεί να είναι εξαιρετικά αποδοτική. Ο Βίτολς στον Γκραφς. Ο Γκραφς ξανά, αλλά πολύ καλή άμυνα στην πάσα από τον Γλυνιαδάκη που την κόβει και από τα χέρια του Χαραλαμπίδη ξανά για την Ρίγα για επίθεση 10 δευτερολέπτων. Ημίχρονο Τουρκ Τέλεκομ Άρης. 44-36, δεν καίγεται το Άρης για αυτό το παιχνίδι. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο Ισραήλ. Νέοι Χασαρών, Πανελλήνιος στο ημίχρονο, 39-38. Χελμάνης ψάχνει τον Γκραφς. Εδώ υπάρχει παράβαση, υπάρχουν βήματα από τον Άντριους Μαζούτης. Τον βλέπετε να αντιδρά στην απόφαση των διαιτητών και ξανά παίρνει την μπάλα πάνω στην κίνηση και εδώ ακριβώς κάνει βήματα. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Κλέψιμο από τον Μαζούτης και ευθυδιασμός για τη Ρίγα. Καλάθι και φάουλ, διπλή ζημιά. Έτρεξε ο Μαυροκεφαλίδης να προλάβει και να κόψει τον ευθυδιασμό. Τελικώς το μόνο που κατάφερε είναι να μπει το καλάθι και να κάνει και φάουλ. Ξαναβλέπετε εδώ την πάσα προς τον Μαυροκεφαλίδη που την κλέβει ο Μαζούτης. Φεύγει στον ευθυδιασμό και αυτός είναι ο πρώτος μόλις που καταφέρνει να βγάλει η Ρίγα. Δεύτερο φάουλ από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, 59-51, το οποίο και παραμένει. 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο και ο Κις με αντίπαλο τον Μαζούτης. Ο Κις τον Μαυροκεφαλίδη, Χαραλαμπίδης,
Κις, 10 δευτερόλεπτα για το Μαρούσι. Σκρίνα από το Γλυνιαδάκι που ρολάρει στη ρακέτα. Δεν του επιστρέφεται η μπάλα. Στον Μαυροκεφαλίδη, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κις ξανά, 3-2. Πετάει την μπάλα ο Κις. Αστοχή. Ο Γκραμς θα γυρίσει στα χέρια του Βίτολς. Το Μαρούσι έχει επιστρέψει. Δεν βγάζει εφηδιασμό η Ρίγα. Έναν έβγαλε νωρίτερα και έκανε διπλή ζημιά. Ο Βίτολς πάει να κάνει διείσδυση. Καλή προσεκτική άμυνα και χωρίς φάουλα. Μαρκάρει στο τρίποντο, βγαίνει εύστοχο από τον Ντάιρις Μπέρτανς. Που έτσι θα φτάσει στους 7. Πρώτη του προσπάθεια έξω από τα 25. Εύστοχη. Εδώ αντί να κάνει διπλή τρίπλα, κράτησε την κατοχή και ευστόχησε την περιφέρεια. Παρολίγο ένα ακόμη λάθο. Η μπάλα στον Γλυνιαδάκη. Καλάθι και φάουλ. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Καλάθι. Γιατί? Γιατί θεωρήθηκε ότι πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, πριν ρολάρει δηλαδή, χαμηλά το κορμί του, ότι δόθηκε εδώ το φάουλ, πριν ξεκινήσει το ρολάρισμα. Έτσι δείχνει ο διαιτητής δηλαδή. Εντάξει, σύμφωνοι. Δεν τον επιβεβαιώνει για την ακρίβεια το replay, αλλά πάντως αυτό έχουν δώσει οι διαιτητές, συνεπώς δεν μετράει το καλάθι. Και δεν υπάρχουν και βολές για το Μαρούσι, διότι ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό για τη Ρίγα. Εδώ είναι και πάλι φάση. Αν δόθηκε νωρίς, ναι. Αλλά στη συνέχεια στο ρολάρισμα θα πρέπει να μετρήσει και να δοθεί μια συμπληρωματική βόλη. Αναλόγως πότε θεώρησε ο διαιτητής ότι έγινε το φάουλ. Πάλι σε ζώνη η Ρίγα. Διαμαντόπουλος και Καλάθης και Κουμπούρας πια στο παιχνίδι με τον Γλυνιαδάκη και τον Στίβενσον. Αυτή είναι η πεντάδα του Αμαρουσίου τώρα. Ο Καλάθης, ο Γλυνιαδάκης ζητάει την μπάλα. Ο Καλάθης θα την δώσει στον Στίβενσον. Σουτάρει αστοχή στα 5 δευτερόλεπτα. Rebound από την Ρίγα που θέλει να τρέξει με τον Μπέρτανς. Και φάουλ από τον Κουμπούρα, που είναι το δεύτερο του. Ξαναβλέπετε πως κόβει επιδιώκοντας να πάρει και το επιθετικό φάουλ. Νέα ενημέρωση για το παιχνίδι του Πανελληνίου στην τρίτη περίοδο. Χασαρών Πανελλήνιος 56-56. Ντάιρις Μπέρτανς με 7 πόντους, στους οποίους θα παραμείνει κάνοντας την πρώτη βολή. 59-54, 38 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Άστοχη και η δεύτερη και ανανέωση για την Ρίγα, που έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Που θυμίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για τον Μαρούσι. Φάουλ από τον Στίβενσον στον Μπέρτανς. Ούτε τώρα έχουν βολές στη Λετωνία. Από το επόμενο, αν έχουν κερδίσει στα τελευταία 29 δευτερόλεπτα, άλλο φάουλ. Δείτε ξανά το σκρίνο από τον Σούντορ και στην προσπάθειά του ο Στίβενσον να προλάβει τον αντίπαλό του. Ή λάθος υπάρχει στα ομαδικά φάουλ στον ηλεκτρονικό πίνακα ή δεν κατάλαβα τι δόθηκε. Δεν κατάλαβα γιατί δόθηκαν βολές εδώ. Προφανώς ο Κώστας Κατέβας μπορεί να ρωτήσει πόσα είναι τα ομαδικά της Ρίγας αυτή την περίοδο τον κύριο Αντώνη Μάνο που είναι κομισάριος αναμέτρησης, για να μας λυθεί η απορία, όχι για τίποτα άλλο. 28 δεύτερα και 8 δέκατα μένουν. 59-55 το σκορ. Κουμπούρας. Κουμπούρας Στίβενσον. Στίβενσον πάει από την baseline και κερδίζει φάουλ από τον Άιγκαρς Βίτολς. Και βλέπετε ξανά πως ο Βίτολς κάνει φάουλ και βεβαίως αυτό είναι το δεύτερο του και το τέταρτο ομαδικό από την Ρίγα. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα, από το νούμερο 14 της Ρίγα. Νωρίτερα εγώ μπερδεύτηκα. Σωστή ήταν η υπόδειξη των ηρετών. Το Μαρούσι είχε συμπληρώσει από το έκτο λεπτό της τρίτης περίοδου τα πέντε ομαδικά. Συνεπώς το φάουλ του Στίβενσον στην περιφέρεια σωστά έστειλε τον αντίπαλό του στη γραμμή για βολές. Δικό μου ήταν το λάθος και διορθώνει. Τώρα και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Βολές και για τους γηπεδούχους. Ο Καφ στο παιχνίδι, ο Στίβενσον στον πάγκο για τα 13 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα που απομένουν και ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης στις βολές με 5 πόντους και αρκετές καλές άμυνες στο ενεργητικό του, στο πλάνο μας ο Ραμούνας Μπουτάουτας και ο Σούλης Μαρκόπουλος. 60-55, δεύτερη βολή από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη που αστοχεί, ο Σούντοβ μαζεύει. Ο
dance, πάει μέχρι μέσα κλέψιμο από τον Μαρούση. Προϋποθέσεις εμβιασμού με τον Διαμαντόπουλο που σταματάει και δεν προλαβαίνει το χρονόμετρο. Δεν μετράει το καλάθι, σωστά λένε οι διαιτητές, σωστά δείχνει η γραμματεία. Ο Διαμαντόπουλος δεν πρόλαβε το χρόνο. 60-55, αυτό είναι το σκόρ με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε αφού δούμε εδώ τον Μπέρτανς πάει να κάνει πάσα στο Βάλτερς. Κλέβει ο Διαμαντόπουλος. Ανοίγει ευνηδιασμό πρώτου Σούντοφ, αλλά εδώ δεν προλάβει. Εδώ είναι το λάθος του και δεν πρόλαβε να σκοράρει. Και εδώ και με το χρονόμετρο, απλώς για να βεβαιωθούμε, θα δούμε ότι δείχνει 0. Το ταμπλό έχει κοκκινήσει, η κόρνα έχει ακουστεί βεβαίως και η μπάλα μένει στα χέρια του κ. Διαμαντόπουλου. Διακοπή και επιστρέφουμε. Sometimes I wonder what makes a man. Is it his car? His style? Well, I believe it's something more. It is the strength of his character. Dimple, 15 years old. A matter of character. Boxer, το παπούτσι σου. Boxer και στις γιορτές. Χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Boxer, παντός καιρού. Welcome to the spirit of mobility. Welcome to the world of Sixt. Το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, το Μαρούσι προηγείται της Ρίγα 60-55. Η Ρίγα έχει ψαλιδίσει τη διαφορά. Ο νικητής και η διαφορά θα κριθούν στην τέταρτη περίοδο. Αλλά πριν πάμε στο παιχνίδι που ξαναρχίζει, να αναφέρουμε ένα ευτράπελο που σημειώθηκε στην διάρκεια της τρίτης περίοδου και έχει την δική του σημασία, το δικό του ενδιαφέρον. Είπαμε ότι στο Κύπρο είναι αρκετοί εργαζόμενοι στην εταιρεία του κυρίου Βοβού, οι οποίοι αρκετές φορές φώναξαν το σύνθημα κάτω τα χέρια από τον Βοβό, αλλά καμιά πενταριά ακρεφνείς υποστηρικτές της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου απάντησαν στη διάρκεια της τρίτης περίοδου. Επαναλαμβάνω, το Μαρούσι δεν είναι κατασκευαστική, είναι ομάδα ευρωπαϊκή. Δηλαδή για 2-3 λεπτά υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους, αλλά στο τέλος τρίτης περίοδου τα βρήκαν και φώναξαν όλοι μαζί ομοθήμως το πρώτο σύνθημα, το κάτω τα χέρια το Βοβό δηλαδή. Το αναφέρω αυτό το ευτράπελο γιατί είπαμε έχει τη δική του σημασία σε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Έμεινε η μπάλα για ακόμη μια φορά στα χέρια των παικτών του Αμαρουσίου. Το παράγκαναν στις πάσες 60-55. Ένα λεπτό έχουμε παίξει στην τέταρτη περίοδο. Η μπάλα στα χέρια του Σούντοφ με αντίπαλο τον Γλυνιαδάκη. Πια ο Σούντοφ πάει για να δώσει διάδρομο. Θα πάρει την μπάλα τελικώς. Ο Γλυνιαδάκης βγαίνει έξω για να τον μαρκάρει. Παίρνει τα βήματα. Ο Σούντοφ φτάνει μέχρι μέσα. Αλλά το τελείωμά του είναι τουλάχιστον άγαρμπο. Έτσι για να το πούμε ευγενικά. Ο Καλάθης με ένα εξαιρετικά καλό διάστημα στα τέλη της δεύτερης και της τρίτης περίοδου. Πάσα καλή στο Γλυνιαδάκη και 62-55. Ξαναβλέπετε την πάσα του Καλάδη και το τελείωμα από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Ο Μαζούτης στον Γκραφ με τον Καλάδη θα τον νικήσει στον αέρα και θα πετύχει δύο πόντους 62-57. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Κατέβα. Έχετε τέσσερις ευκαιρίες για να παίξετε σκληρή άμυνα και ο Σούλης Μαρκόπουλος αναφερόταν στα ομαδικά φάουλ που μπορεί να δώσει το Μαρούσι. Η άλλη οδηγία που έδωσε ήταν στον Διαμαντόπουλο, ενώ ο Καλάθης πετυχαίνει καλάθι και φάουλ. Η οδηγία που δόθηκε στον Διαμαντόπουλο ήταν να ανεβαίνει ψηλά και να ψάχνει το σούτ, αλλιώς να παίζει pick and roll με τον Γλυνιαδάκη. Το είδαμε νωρίτερα, δεν λειτουργήσε, όμως το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα με τον Χαφ τον Κουμπούρα
τον Διαμαντόπουλο και τον Καλάθη και τον Γλυνιαδάκη στην πεντάδα, το σχήμα που δοκιμάζει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Μέσα η συμπληρωματική βολή από τον Καλάθη. 65-57 ξανά στους 8 η διαφορά. Θανάσια Σπρούλια. Ο Μπουρκάτος έχει αναγνωρίσει ότι το Μαρούσι στην άμυνα του κάνει αλλαγές και έτσι έχει πει στους περιφερειακούς παίκτες όταν βρεθούν με ψηλότερο αντίπαλο να μην διστάσουν να κάνουν το διέστηση και να κοιτάξουν τις πάσες δεξιά στερά στις γωνίες. Σούντοφ με τον Γλυνιαδάκη, ρολάρι στο σώμα του, γυρίζει και ευστοχή. 65-59. Διαφορά που τώρα παίζει μεταξύ των 6 και των 8 πόντων. Ο Σούντοφ έφτασε τους 18, αλλά όχι με καλά ποσοστά. 5-11 δίποντα, 1-3 τρίποντα. Έχει ευστοχήσει όλες τις βολές που έχει εκτελέσει, 5-5 και έχει και 7 rebound. Εξαμυντικά είναι επιθετικό, αλλά και 6 λάθη. Ξαναδείτε το φάουλ του Μπέρτανς στον Διαμαντόπουλο. Είναι το τέταρτο του. Παρ' όλα αυτά παραμένει, όχι δεν παραμένει. Θα γίνει αλλαγή τώρα, ο Βίτολς θα περάσει τη θέση του. Ο Μπέρτανς καλύτερος στα αμυντικά του καθήκοντα μάλλον. Ο Βίτολς σπουδαίος εκτελεστής όπως έχει αποδειχθεί με 5 στα 8 τρίποντα. Διαμαντόπουλος στις βολές για το 66-59. Διαμαντόπουλος στους 7 πόντους. 2-3 βολές, ένα εύστοχο δίποντο και ένα εύστοχο τρίποντο. Μαζούτης. Διαμαντόπουλος διαβάζει την πάσα προς τον Βίτολς, πάει να κλέψει κατοχή ξανά για τη Ρίγα για 13 δευτερόλεπτα. Μαζούτης θα επαναφέρει στον Σούντο, πάει μέσα τον Γλυνιαδάκη, ο Γλυνιαδάκης κάνει φάουλ. Ξαναβλέπετε, ο Γλυνιαδάκης κινείται παράλληλα προς την κίνηση του Σούντοφ και με το σώμα του κάνει φάουλ. Εδώ. Καλάθι και φάουλ από τον Γκραφς. Το φάουλ από τον Καλάθι και είναι το δεύτερο του, δεύτερο ομαδικό για το Μαρούσι που ξαναχάνει. Ξεχάστηκε ο Χαφ, αυτός θέει για την κακή άμυνα στην επαναφορά της Ρίγα. Ξαναχάνει λοιπόν το Μαρούσι την όποια διαφορά έχει χτίσει. Η διαφορά είναι στους 4, 66, 62, 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει ο αγώνας. Με δύο ζητούμενα, πρώτο ζητούμενο τη νίκη και δεύτερο ζητούμενο τη διαφορά με 15. Καλάθης, Διαμαντόπουλος. Ψηλά ο Γνιαδάκης. Ο Διαμαντόπουλος θα πάει μέχρι μέσα και με ταμπλό θα ευστοχίσει. 68-62. Πολύ όμορφο καλάθι, αλλά το Μαρούσι δεν μπορεί να κρατήσει τη διαφορά. Και έτσι όπως παίζει, αν δεν βελτιώσει την άμυνά του στα τελευταία λεπτά, δύσκολα θα νικήσει με διαφορά μεγαλύτερη των 14 πόντων. Ο Βάλτερς παίρνει σκρίνα από τον Σούντοφ, τον κάνει ο Χαφ, σουτάρει τρίποντο αστοχή και στη συνέχεια φάουλ στον Σούντοφ στη διεκδίκηση του rebound από τον Χαφ. Δεύτερη κακή αμυντική λειτουργία από τον Χαφ. Νωρίτερα δεν πίεσε την επαναφορά μου, αποτέλεσμα η πάσα να πάει κάτω το καλάθι και να δεχτεί goal foul το Μαρούσι. Τώρα δεν έκανε καλό blockout για να εξασφαλίσει αυτό το rebound, έκανε φάουλ. Ο Κις περνάει στο παιχνίδι και η επαναφορά για την Ρίγα. Σούντοφ μακριά από το καλάθι, είναι επικίνδυνος εκεί και ο Γλυνιαδάκης τον καλύπτει. Ο Βάλτερς, αλλαγή μαρκαρίσματος πάνω του τώρα ο Καλάθης. Ο Βάλτερς θα σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν βρίσκει καν την Στεφάνη. Ο Σούντοφ αστοχή και rebound από τον Καλάθη που θέλει να τρέξει για το Μαρούσι. Καλάθης στον χαφ. Περιμένει και τους υπόλοιπους, επιστροφή της Ρίγα. Ο Κις έχει αμαρκάρει στο τρίποντο, θα το κάνει, το κάνει. Rebound επιθετικό μετά από πολλή ώρα για το Μαρούσι με τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη και αυτό είναι το 7ο επιθετικό rebound. Κις. Βγαίνει ψηλά ο Γλυνιαδάκης, θέλει να του επιστρέψει την μπάλα, αλλά ο Γλυνιαδάκης δεν κοίταζε. Ο Βίτον τρίπλα πίσω από την πλάτη με το αριστερό πάει να ολοκληρώσει και ο Καλάθι θα αλλοιώσει. Δεν έχουμε δύο πόντους και ο Κις. Εδώ είχε άλλη χούφα, αλλά έχει έστω backdoor pass. Ατιμείται τη δεύτερη ο Κις. Είχε και άλλη χούφα, αν μπορούσε ο Χαφ να απογειωθεί για να καρφώσει. Βλέπει τη δεύτερη πάσα που είναι backdoor. Το ίδιο μετράει για δύο. Πολύ ωραία πάσα και εδώ νωρίτερα ο Καλάθης που προσπάθησε να αλλοιώσει
την προσπάθεια νωρίτερα. Αν εκεί είχε ακουμπήσει την μπάλα, θα μέτραγε το καλάθι καθώς είχε χτυπήσει στο ταμπλό. Και ο Μαυροϊδής επιστρέφει στο παιχνίδι. Ανδρέας Γλυνιαδάκης στο πλάνο μας. Και δείτε ξανά πως ο Σούντο βρολάρει στο σώμα του και κερδίζει το τέταρτο φάουλ από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη που πάει στον πάγκο. Η κουβέντα περί ανεργίας και αγωνιστικών συνεχίζεται μεταξύ στην εξέδρα. Εμείς να μείνουμε στα αγωνιστικά και ο Μαζούτης, ο Σούντο θα του δώσει το περιθώριο να σουτάρει για τρεις και αυτός θα ευστοχίσει. Ξαναβλέπετε το σούτ για τρεις από τον Μαζούτης. 70-65. Διαμαντόπουλος. Εξαιρετικό φάουλ από τον Μαυροϊδή. Τα δίνουν όλα αυτά σήμερα οι διαιτητές. Καλά κάνουν, είναι επιθετικά φάουλ. Αν δεν στείνεις καλά το σκριν. Μαυροϊδής έκανε το φάουλ. Αρκετά λάθη από τον Δημήτρη Μαυροϊδή σήμερα. Στιγμές καλής άμυνας επάνω στον Σούντο. Επιθετικά μόλις δύο πόντι. Μαζούτης, ο Κελμάνης. Τώρα ο Βάλτερς, πολύ ωραία συνεργασία με τον Σούντοφ που έρχεται κάτω από το καλάθι και μειώνει κι άλλο στο τρίποντο τώρα. 70-67. Προβληματική αμυντική λειτουργία από το Μαρούσι σε αρκετές περιπτώσεις. Διαμαντόπουλος θα σουτάρει για τρεις. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Μαυροϊδή που βγάζει έξω για τον Κις. Ανανέωση επίθεσης για το Μαρούσι. Αρκεί αυτή τη φορά το καλάθι δεύτερης ευκαιρίας να το βάλει. Καλάθης εκτελεί για τρεις, χαμένο και αυτό το σουτ. Και η μπάλα για τη Ρίγα, το Μαρούσι σουτάρει πολύ χαμηλά. 6 στα 18 τρίποντα τώρα. Και time out από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Η πιο λαμπρή γιορτή των Χριστουγέννων είναι στη ΝΕΤ. Μη χάσετε την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, απευθείας από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11.30 το πρωί, τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ. Με τη συμμετοχή χοροδιών, χοροθεατρικές παραστάσεις, σπουδαίες ορχήστρες και μεγάλους σολίστ. Αφήγηση Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ. Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί, μόνο στην ΕΡΤ. ...70-67, 4 και 24 για να τελειώσει ο αγώνας. Και ποια διαφορά τώρα, το Μαρούσι απειλείται άμεσα από την Ρίγα, έτσι. Τώρα χρειάζεται καθαρό μυαλό, πρώτον για να μην χάσει το Μαρούσι. Γιατί άμα χάσει ουσιαστικά χάνεται η όποια ελπίδα έχει και πιθανότητα για πρόκριση. Και κατά δεύτερο λόγο για να κρατήσει προβάδισμα και να διεκδικήσει τα τελευταία δύο λεπτά μια διαφορά. Ας δούμε ποια, πάντως θέλουμε ακόμη 4,5 λεπτά. Ο Κελμάνης στον Βίτολς, ο Βάλτερς και εδώ δεν είναι καλή αμυντική λειτουργία του Αμαρουσίου Μόρου που δεν εκτελεί του την φορά. Η Ρίγα από το high post, ο Γκραφς θα μειώσει στον πόντο, 70-69. Κώστα Κατέβα, τι έχεις ο Σούλης Μαρκόπουλος. Στην επίθεση ανάγνωση της άμυνας, περισσότερες πάσες και καλές πάσες και από τους δύο ψηλούς να μην είναι και οι δύο περιορισμένοι μέσα στη ρακέτα, αλλά ο ένας να ανεβαίνει ψηλά και να απειλεί από εκεί. Ο Κις στον Στίβενσον. Του δίνει αριστερό διάδρομο ο Βίτολς, θα σταματήσει. Σουτ για δύο, άστοχο από τον Μαυροκεφαλίδη, επιθετικό rebound από τον Μαυροϊδή, καλάθι και φάουλ. Παλικαρίσια προσπάθεια σε πολύ κρίσιμο σημείο με το momentum να ευνοεί τους Λετωνούς που είχαν κατεβάσει τη διαφορά από τους 8 πολύ γρήγορα στον έναν πόντο. Εδώ αστοχεί ο Μαυροκεφαλίδης, αλλά ο Μαυροϊδής παίρνει ένα κρίσιμο, ίσως αποδειχθεί και καθοριστικό για την τελική έκβαση αναμέτρησης rebound. Σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ για τη συγκληρωματική βολή. Και επειδή οι δουλειές στο γήπεδο είναι περισσότερες από αυτές που συνηθίζουμε εμείς να αναφέρουμε, να πούμε ότι ο Μαυροϊδής έχει 16 rebound απόψε με 5 επιθετικά, 11 αμυντικά, 5 επιθετικά. Είπαμε τα λάθη, είπαμε αλλά στα rebound έχει κάνει τράψη. Έτσι. Και με αυτό το έμεσο τρίποδο τώρα βάζει το Μαρούσι στο συν 4. Είναι ένα καλό προβάδισμα και για την ψυχολογία. Το αν παίξει και καλή άμυνα μπορεί να ανεβάσει τη διαφορά κι άλλο.
Βάλτερς με τον Στίβενσον πάει από αριστερά. Η πάσα είναι κατευθείαν στα χέρια του Κίσε. Ευνηδιασμός με τον Γιώργο Διαμαντόπουλο που θα καρφώσει για το 75-69. Και είπαμε ότι είναι στιγμές αυτές που το Μαρούσι μπορεί να κλέψει μπάλες, να πάρει rebound, να φύγει ευνηδιασμό, να ανεβάσει τη διαφορά. Βίτολς στη γωνία, ένα ακόμη αμαρκάριστο και εύστοχο σουτ από τον Βάλτερς. 75-69 διαφορά στους 6. Κις 75-71 πατούσε τη γραμμή. Για δύο θα μετρήσει. Μαυροκεφαλίδης. Φάουλ από τον Γκραφς. Από το επόμενο βολές για τον Μαρούσι. 3-3. Ξαναβλέπετε την κίνηση του Μαυροκεφαλίδη. Και αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Γκραφς, που φεύγει από το παιχνίδι με 7 πόντους, 2 επιθετικά rebound. Και ο Στίβενσον, ο Μαυροϊδής και ο Κις. Ψηλά ο Μαυροκεφαλίδης. Κις. Φάουλ στον Διαμαντόπουλο. Βολές, δύο βολές για τον Μαρούσι. Το φάουλ από τον Βάλτερς. Και αυτό είναι το δεύτερο του. Ξαναβλέπετε τον Κις στην πάση του Διαμαντόπουλο. Πάει να κλέψει ο Βάλτερς και κάνει φάουλ. Και οι βολές τώρα θα παίξουν ρόλο. 2,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. 11 στις 17 έχει το Μαρούσι και 11 στις 18 τώρα. Διαμαντόπουλος έχει 2 στις 4. 3 στα 3 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Μέσα η δεύτερη βολή. Και 76-71. 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Με το Διαμαντόπουλο να φτάνει γρήγορα γρήγορα στους 12 πόντους. 16 ο Καλάθης, 14 ο Χαραλαμπίδης. Βίτολς, Ζούντο, Ελμάνης. Παίρνει τα βήματα και κάνει και πάλι πάσα στη γωνία, στα χέρια του Κις. Περιμένουν ότι εκεί θα υπάρχει αμαρκάρι στο σούτ, και όμως περιμένει δύο φορές ο Κις. Ο Στίβενσον προτιμά και σωστά την πάσα στο Μαυροκεφαλίδη, που κερδίζει φάουλ από τον Βάλτερς. Δεν ρίσκαραν, δεν εκβίασαν το σούτ οι παίκτες του Αμαρουσί, ούτε τον ευθυνδιασμό. Σιγούρεψαν την επίθεσή τους με την πάσα στον ψηλό. Δύο βολές και πάλι είπαμε θα παίξουν ρόλο. Οι βολές έχει χάσει αρκετές το Μαρούσι, 7. Μία στις δύο έχει ο Μαυροκεφαλίδης, τρίτο φάουλ από τον Σάντις Βάλτερς. Σε τέτοια παιχνίδια Παναγιώτου που παίζει ρόλο και η διαφορά, στα τελευταία λεπτά κρίνονται όλα. Αν έχει καθαρό μυαλό το Μάρους, αν μπορεί να παίξει άμυνα, αν μπορεί να βάλει τις βολές. Τις χάνει όμως. Εδώ τις χάνει. Σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ρίγα στη Λετωνία είχε κάνει σερί 6-0. 8-0. Σε έναν άλογο σημείο ήταν 6 πόντους μπροστά, έκανε σερί 8-0 και νίκησε με 14. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε ίδιο διάστημα χρονικό το Μαρούς που τώρα είναι στο συν 6. Στην ίδια διαφορά δηλαδή, για να δούμε αν θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Ο Βάλτερς παίρνει το σκριν από τον Γελμάνης και σουτάρει για 3. Το χάνει, rebound όμως από τον Σούντο και φάουλ. Ούτε εδώ στο Μαυροϊδή ή στο Στίβενσον. Εδώ ο Δημήτρης Μαυροϊδής που θα χρεωθεί με το φάουλ και ξανά ο Στίβενσον. Στο Στίβενσον το τέταρτο. Δύο βολές για το Σούντο που έχει 20 πόντους. Και τώρα 21. Και η Ρίγα έχει χάσει βολές, έχει χάσει συνολικά 6. Καμία όμως δεν έχει χάσει ο Σούντοφ που έχει 6 στις 6. Χέρι αλφάβη, έτσι. Ναι. Και τώρα 7 στις 7 για το 77-73. 1 και 59 για να τελειώσει ο αγώνας. Κις. Ο Κις τώρα θέλει καθαρό μυαλό. Για να δούμε εάν το διαθέτει. Μαυροκεφαλίδης ρολάρει προς τη ρακέτα, δεν το επιστρέφει την μπάλα. Στίβενσον θα σουτάρει για 3, υποπίεση, φάουλ από τον Διαμαντόπουλο επιθετικό. Ναι. Ναι. Στη διεκδίκηση του rebound. Και αυτό είναι βολές για την Ρίγα. Και θα έρθει σε απόσταση αναπνοής πια η Ρίγα, ξαναδείτε εδώ. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή από τον Στίβενσον. Και οι βολές από τον Βάλτερς. Τώρα πια η διαφορά χάθηκε. Το ζήτημα είναι να μην χαθεί και η νίκη για το Μαρούσι πλέον. 102 δευτερόλεπτα ακόμη. Στο συν 4 είναι η γηπεδούχη. Στο συν 3 τώρα. Hey, hey,
Δεύτερη βολή από τον Βάλτερς που έχει μία η πρώτη εύστοχη βολή στην πρώτη που επιχείρησε. 2 στους 2 τώρα, 2-3 τρίποτα και 0 στα 9 τρίποτα παρακαλώ. Και σιγά σιγά μπαίνουν στο γήπεδο και οι παίκτες Νανσί που θα έχουν προπόνηση μετά. Αύριο θα παίξουν για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό εδώ. Να το καθαρό μυαλό που λείπει από τον Κίς, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τζάμπολ, όχι Τζάμπολ, Βελάκι που δείχνει. Μαρούση. Μικρό το κακό δηλαδή. Από το λάθος του Κίς που εδώ γλιστράει. Πάρα λίγο να χάσει την κατοχή. 77-75, 93 δευτερόλεπτα για το φινάλε της αναμέτρησης. Και το Μαρούση τώρα πρέπει να μην κάνει λάθη. Τα περιόρισε κάπως σε κάποιο σημείο. Τώρα παίζει μόνο για την νίκη. Και παίζει για την νίκη. Ο Μπέρτανς στο παιχνίδι και η επαναφορά από τον Διαμαντόπουλο. Την μπάλα στα χέρια του Κις. Που είναι οργανωτής επιρρεπής στα λάθη σε γενικές γραμμές. Ο Μαυροϊδής του δίνει σκριν και δεύτερο και ρολάρι στη ρακέτα, δεν του επιστρέφει την μπάλα. Χαραλαμπίδης 2-1, η μπάλα του μένει στα χέρια. Δεν είδε το χρονόμετρο. Δεν είδε καθόλου το χρονόμετρο. Ήταν αρκετή ώρα στον πάγκο. 18ο λάθος από το Μαρούση, 77-75 σε απόσταση αναπνοής πια ενός σουτ η Ρίγα. Ο Βίτολς έρχεται κοντά, ωραία συνεργασία αλλά καλά δυστυχώς δεν έρχεται από τον Χελμάνης που πάει σε ένα άτσαλο τελείωμα. Κις, τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κις πάει αντίθετα από το σκριν, θα ολοκληρώσει μόνος του και θα κερδίσει φάουλ. Εδώ ο Χελμάνης που νωρίτερα πέτυχε να σκοράρει, ξαναβλέπετε, τρίπλα πίσω από την πλάτη, πάει ανάποδα από το σκριν, με αριστερή τρίπλα και ο Ελμάνης του κάνει φάουλ. Τρίτο φάουλ του Ελμάνης που πάει στον πάγκο. 53 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε, 77-75 μπροστά το Μαρούσι, αν ο Κις βάλει και τις δύο βολές, έχει πλεονέκτημα το Μαρούσι. 78-75 από την πρώτη εύστοχη βολή του Κις. Τα πολλά λάθη που έκανε σήμερα το Μαρούση, 18 μέχρι στιγμής, δεν του επέδωσαν να διεκδικήσει κάτι καλύτερο παρά μόνον τη νίκη με μικρή διαφορά, σε καμία περίπτωση διαφορά στα επίπεδα των 14 πόντων σκορ με το οποίο είχε χάσει στην Λετωνία. 79-75 και 50 δευτερόλεπτα. Βίτολς, ο Σούντοφ του δίνει διάδρομο, πάει μέχρι μέσα και φάουλ από τον Διαμαντόπουλο ή τον Μαυροϊδή. Μαυροϊδής. Στο Μαυροϊδή λοιπόν το τέταρτο. Και ξαναβλέπετε, πάει σε διείσδυση ο Βίτολς, ο Μαυροϊδής του κάνει φάουλ και στις βολές. Ο Βίτολς με δύο άστοχες, 1-3 δίποντα, 5-8 τρίποντα, σύνολο 17 πόντι. Και δύο κλεψίματα από τον Βίτολς απόψε. Από αυτούς που κράτησαν ζωντανή τη Ρίγα όταν το Μαρούση εξασφάλισε μεγάλες υπέρ του διαφορές. Ο Βίτολς μειώνει στους 3, 79-76. Και 79-76 παραμένει, αλλά η βολή θα επαναληφθεί. Ξανά λοιπόν η δεύτερη βολή από τον Βίτολς για το 79-77. Αναφορά από τον Στίβενσον, την μπάλα στα χέρια του Κις με τον Μαζούτης να τον πιέζει. Κις με τον Μαζούτης. Μαυροϊδής και πάλι βγαίνει ψηλά για να του δώσει διάδρομο. Ο Κις θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα βάλει καλά, αλλά θα κερδίσει φάουλ από τον Χελμάνης ξανά, ο οποίος είναι αρκετά βαρύς εδώ στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων για να τον ακολουθήσει. Πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Και μένει να δούμε αν θα ευστοχίσει και στις βολές. Ο Χαραλαμπίδης και ο Διαμαντόπουλος ακούνε τις οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου. Και ο Νίκος Λινάρδος που τα λέει με τον Χαραλαμπίδη μαζί με τον Ανδρέα Παπαντονίου στο βάθος. Μπίλι Κις 2 στις 4 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 80-77 σε απόσταση ενός τριπόντου το παιχνίδι.
29 δεύτερα και 5 δέκατα για να ολοκληρωθεί. Δεύτερη βολή εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη για το Μαρούσι μέσα. 81-77. Βίτολς. Το Μαρούσι τώρα πρέπει να παίξει μια καλή άμυνα. Ο Βίτολς με τον Στίβενσον κάνει σταυρωτή και προσπαθεί να του ξεφύγει. Ο Καραλαμπίδης κλέβει την μπάλα και το Μαρούσι. Εάν ο Καραλαμπίδης ευστοχίσει και στις βολές, τότε θα έχει κλειδώσει οριστικά την νίκη. 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και μετά θα θέλει νίκη εδώ με έναν πόντο επί της Ζαντάρ και νίκη επί της Ροάν. Για να είναι σίγουρο για την πρόκρισή του, διαφορετικά θα θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Και ακόμα καλύτερα αν εξασφαλίσει και την διαφορά από την Ζαντάρ. Είχε χάσει στην Κροατία με 8 πόντους. Όμως και πάλι σε αντίθεση με το αν εξασφάλιζε σήμερα το συν 15, αν εξασφαλίσει μια καλύτερη διαφορά από ό,τι είχε χάσει στην Κροατία, δεν είναι σίγουρο για πρόκριση. Με 2 νίκες θέλει συνδυασμό, με 3 νίκες είναι σίγουρο πλέον. Το EuroCup σε γενικές γραμμές είναι απρόβλεπτο. Η Ρίγα έχει χάσει από την Ροάν στη Γαλλία, την πιο αδύναμη ενδεχομένως ομάδα του ομίλου. Ο Κις στο Διαμαντόπουλο, ο Στίβενσον στη γωνία για 3 αστοχή, rebound από τον Σούντοφ και ευνηδιασμός με τον Μπέρτανς για τη Ρίγα που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Όμως ο Βάλτερς για 3 αστοχή, Μαυροϊδής ένα ακόμη rebound από τα πάρα πολλά σημερινά του. Τέλος αγώνα, νίκη για το Μαρούσι, 82-77. Το μη χείρον Δέλπιστον, δεν πήρε τη διαφορά, νίκησε όμως, μένει ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης το Μαρούσι. 82-77 είναι το τελικό σκορ και βλέπουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Of mobility. Welcome to the world of Sixt. Μαρούσι Ρίγα 82-77 και αμέσως στον αγωνιστικό χώρο ο Κώστας Κατέβας έχει μαζί του τον Ανδρέα Κλινιαδάκη. Ανδρέα, η νίκη ήρθε, η διαφορά δεν ήρθε. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στη συνέχεια, θα μπορέσει το Μαρούσι να περάσει την επόμενη φάση? Σίγουρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα αν δεν είχαμε τη διαφορά, γιατί σε ισοβαθμία με αυτήν την ομάδα η Ρίγα έχει αβαντάζ. Αλλά από εκεί και πέρα η νίκη είναι αυτή που μετράει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι κρατώντας τη νίκη και κυνηγώντας τα άλλα δύο αποτελέσματα μπορούμε να είμαστε μέσα στο στόχος. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εμείς να δώσουμε μόνο ότι 1,5 λεπτό πριν το τέλος είναι 3 πόντους πίσω στο Ισραήλ ο Πανελλήνιος. Δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε τελικό σκορ. 73-70 ήταν στο 31ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Μέχρι το φινάλε θα κρατήσει αγωνία του φίλου Πανελληνίου. Το Μαρούσι λοιπόν έχει τώρα 2 νίκες, 2 ήττες στον πρώτο όμιλο. Ακριβώς ρεκόρ που έχει και η Ρίγα. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Ζαντάρ με τη Ροάν. Αυτός είναι ο καλύτερος της Ρίγα απόψε, ο Βίτολς με 19 πόντους που ευτυχώς δεν στήχησαν όμως στο Μαρούσι. Θα μπορούσε και τη διαφορά, αλλά λάθη πολλά. Είπαμε το μη χείρον Βέλτιστον. Νέο ραντεβού μας με παιχνίδι του EuroCup για το Μαρούσι. Το νέο χρόνο Μαρούσι Ζαντάρ εδώ ίσως να είναι το πιο κρίσιμο αυτού του ομίλου για το Μαρούσι. Και βεβαίως δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια από την NET το Σάββατο, από την NET Τρίκαλα Ολυμπιακός στις 7 και μη χάσετε και από το Sport Plus το μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας, El Clásico, το Σάββατο στις 9 το βράδυ, Μπαρτσελόνα Ρεάλ από το Παλάο Μπλαουγκράνα. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.